Όχι, προηγείται ο κύριος Αλέξανδρος, μετά ο γιατρός και μετά εσείς. Παρακαλώ, κύριε Αλέξανδρο. Μας είπατε ότι έχετε την απορία γιατί ο Θεός διάλεξε εσάς να σας αποκαλύψει τους τελευταίους καιρούς και μάλιστα συγκεκριμένη ημερομηνία το 2018. Έχετε να μας πείτε κάτι και θα ρωτώστε όλοι. Το σημαντικό, ας πούμε, σημείο της παρουσίασης του Θεού εσάς. Και τι σας είπε και πώς. Θα σας ενδιαφέρει πολύ. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι η ταπεινότητά σας. Ναι, θα σας απαντήσω και έλεξε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός... Είδες κάτι να ρωτήσεις. Λοιπόν, σας είπα και πριν στην αρχή ότι ούτε προφήτης είμαι, ούτε Άγιος είμαι, ούτε ενάρτητος είμαι, ούτε τον Άγιο κάνω, τον προφητικά μου, οτιδήποτε άλλο σχετικό με αυτό. Μακριά από μένα όλες αυτές οι σκέψεις, οι υπερήφανες και εγωιστικές και εσφορικές κλπ. Το ότι με διάλεξε ο Θεός, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά αυτό εμένα δεν μου δίνει κύρος, γιατί και την όνο του Βαλάμ διάλεξε ο Θεός για να μιλήσει. Έπρεπε η όνος να αποκορεύεται. Το γαϊδούρι και τον Καϊάφα διάλεξε να μιλήσει ο Θεός μέσα από το στόμα του. Πρέπει να κοκορωβόταν ο Καϊάφας από τον σταύρωση. Έτσι, όπως λέγει ο Άγιος ένας Χρυσόστομος, πολλές φορές λέει ο Θεός, δεν ομιλεί μόνο μέσα από Αγίους και Προφήτες, ομιλεί και μέσα δια αναξίων. Είναι ανάξιοι και όμως ο Θεός τους διαλέγει για τον λόγο που θέλει εκείνος. Ότι με διάλεξε λοιπόν ο Θεός, ναι, αυτό το έχω πει, το έχω καταγράψει και το λέω και σήμερα για άλλη μια πολλωστή φορά, αλλά αυτό δεν μου δίνει κύρος, δεν μου δίνει αξία, δεν με κάνει Άγιο, δεν με κάνει προφήτη, δεν με κάνει τίποτα. Αντιθέτως μάλιστα, προσέξτε να δείτε, αντιθέτως μάλιστα μου δίνει ένα τεράστιο βάρος, μια τεράστια ευθύνη, που αν δεν φανώ αντάξιος και αν δεν μετανοήσω για τις αμαρτίες μου και αν δεν αντέξω στο μέλλον, στη συνέχεια, θα μου πει, έλα εδώ Μάξιμε. Έλα εδώ. Δηλαδή, εγώ σε διάλεξα. Σου έδωσα την ευκαιρία. Σου έδωσα εκείνο, σου έδωσα το άλλο. Σου κλπ. Και εσύ δεν τα εκτίμησες όλα αυτά. Άρα, με περιμένει, όχι μόνο δεν με περιμένει βραβείο και καλύτερη θέση, αλλά με περιμένει μεγαλύτερο ξύλο και μεγαλύτερη τιμωρία, αν δεν προσέξω. Το ότι μου συνέβησαν θαύματα, ναι, μου συνέβησαν θαύματα. Μεγάλα. Μεγάλα. Ήτανε πέραν πάσης αμφιβολίας. Ναι, πέραν πάσης αμφιβολίας. Έγιναν σημεία. Έγιναν σημεία. Μην μου ζητάτε όμως να σας πω λεπτομέρειες, έτσι. Διότι αφενός δεν μπορώ κάτι προσωπικό μου να το κάνω δημόσιο. Αφετέρου υπάρχουν πάντοτε οι πονηροί και οι κακοπροαίρετοι και οι εμπαθείς που θα το πάρουν, θα σταθούν πάνω σε αυτό και θα ξεκινάνε να λιδωρούν και να λένε πολλά και διάφορα. Είδα κάπου πρόσφατα μία φράση, αν πάτε στη σελίδα μας, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, μέσα υπάρχουν οράματα και όνειρα, σημεία και τέρατα, θαύματα, δηλαδή αυτό σημαίνει τέρατα, σημεία και τέρατα, θαύματα, που έγιναν και έχουν σχέση με το βιβλίο μας και τα είδαν όχι εγώ, όχι τα ταπεινώδεις μου, τα είδαν άγνωστοι άνθρωποι. Που δεν τους ήξερα μέχρι χθες, μέχρι προχθές, μέχρι που μου έστειλαν το μήνυμα ή το γράμμα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσετε πολλά θαυμαστά γεγονότα, σημεία και θαύματα, έτσι, τα οποία έγιναν σε αυτούς, όχι σε μένα, για τα βιβλία και για τις ημερομηνίες κλπ. Τον ένα τον έχετε ακούσει ήδη, έτσι, σε μία εκδήλωσή μας πριν 2-3 χρόνια, που ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Μπεσίνης, που του είχε γίνει το όραμα αυτό που παρουσιάστηκε ο Χριστός και του είπε ότι όλα αυτά είναι αλήθεια. Και το είπε Γιώργος, ναι. Και το είπε μπροστά σας επίσημα, έτσι, σε μια εκδήλωσή μας κλπ. Υπάρχει ένας άλλος αδελφός εδώ. Είναι πλάι αυτό που είδε ο κύριος. Θα σας πω και γι' αυτό. Αυτό θα σας έλεγα, αυτό ξεκίνησα όλα αυτά τώρα. Ότι στην εκδήλωσή μας, στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν πολλά αυτά καταγεγραμμένα. Και επειδή υπάρχουν καταγεγραμμένα λοιπόν, ένας πολύ εισαγωγικά καλοπροαίρετος, δηλαδή το αντίθετο, ένας πολύ αντικειμενικότατος χριστιανός και αδελφός κλπ. Τι έκανε, τα πήρε όλα αυτά και λέει,
τα προτεσταντικά οράματα, λέει, του πατρός Μαξίμη. Γιατί, έλα εδώ αδελφέ μου, έλα εδώ φίλε μου, έλα εδώ άνθρωπέ μου, τα χαρακτηρίζεις προτεσταντικά οράματα, δηλαδή ότι είναι προϊόν προτεσταντικής πλάνης, δηλαδή ότι οι προτεστάντες έχουν, φυσικά και έχουν οι προτεστάντες αυτή την πλάνη με τα οράματα που τους δείχνει ο διάβολος κλπ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μπορεί όμως ο κάθε ένας από εσάς ένα οποιοδήποτε όραμα εκ των προτέρων να το χαρακτηρίσει προτεσταντικό ή εκ του διαβόλου, δηλαδή βλέπεις ένα όνειρο. Βλέπεις ένα όνειρο. Ποιος από εσάς θα μπορούσε να πει με ασφάλεια 100% με το χέρι στην καρδιά και ενώσει του λάθους αν πέσει έξω και την κρίση που θα φάει από το Θεό, την τιμωρία, να πει αυτό είναι εκ του διαβόλου ή αυτό είναι εκ του Θεού. Ποιο, υπάρχει κανείς από εσάς που μπορεί να το πει? Πόσο μάλλον δύο οράματα, πόσο μάλλον τρία, πόσο πέντε, πόσο δέκα, πόσα είκοσι. Αν σε ένα δεν μπορείς να το πεις, πόσο μάλλον σε είκοσι οράματα ή ονείρατα ή θαυμαστά σημεία που βλέπουν διάφοροι αδελφοί μας σε όλη την Ελλάδα κλπ. Πώς τα χαρακτηρίζεις με ελαφριά την καρδία προτεσταντικά οράματα? Επειδή είναι όνειρο, επειδή είναι όραμα. Ωραία, τότε λοιπόν επιτρέψτε μου κι εγώ, στηριζόμενος σε αυτό, έτσι να τους απαντήσω, τι λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Ιωσήφ λέει όταν είδε ότι η Παναγία μας ήταν Άγιος, άξι λέει να έχει αφιβολίες. Και να λέει πω πω τι έγινε τώρα. Και σκεφτόταν την απολύση λάθος, κρυφά. Και τι έγινε λέει τότε, στον ύπνο του είδε ένα όνειρο και ήρθε ο Άγιος και του είπε όλα αυτά γνωστά. Άρα λοιπόν και εγώ λέω προτεσταντικό το όραμα του Ιωσήφ. Όραμα, δεν ήταν όνειρο, δεν ήταν προτεσταντικό. Γιατί οι προτεστάτες βλέπουν τέτοια οράματα. Οι μάγοι δεν ήταν όνειρο για να μην πάνε πίσω στον Ηρώδη. Προτεσταντικό όνειρο. Ο Δανίλη δεν είδε οράματα. Προτεσταντικά οράματα. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε θέλει, οποιοδήποτε όνειρο και όραμα το χαρακτηρίζει προτεσταντικό. Μπορείς να αποδείξεις ότι είναι εκ Θεού. Εκ του διαβόλου. Αν μπορείς, απέδειξε το. Πες είναι εκ του διαβόλου γι' αυτό και αυτόν τον λόγο. Όχι κάθε όνειρο που βλέπεις ή κάθε όραμα που βλέπεις είναι εκ του διαβόλου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Άρα λοιπόν όλα τα όνειρα που αναφέρει η Αγία Γραφή, παλαιά και καινή, είναι από του διαβόλου. Το λες καινή? Όχι. Όλα τα όνειρα που είδαν οι Άγιοι μας και βρήκαν εικόνες, έφτιαξαν εκκλησίες κλπ. Είναι όλα προτεσταντικά. Είναι όλα του διαβόλου. Το λες? Δεν το λες. Άρα λοιπόν. Θα πρέπει να κάνεις, να ελέξεις τα όνειρα αυτά και τα σημεία αυτά, γίνανε ή δεν γίνανε. Και αν γίνανε, αν μπορείς να αποδείξεις ότι είναι στον διαβόλο, απέδειξε το. Αν δεν μπορείς, κλείνεις το ματάκι σου και δεν λες τίποτα. Και πάμε τώρα στο πώς είμαστε σίγουροι. Δεν είμαστε σίγουροι από τα όνειρα και τα οράματα που είδαμε ή που είδαν οι αδελφοί μας ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε σίγουροι και βέβαιοι γιατί τα γράφουν οι Άγιοι μας και Αγία Γραφή. Δεν είναι ότι το όνειρο απλώς και το όραμα, τι ήτανε? Ήτανε μία καθοδήγηση, ήτανε μία υπόδειξη, ήτανε μία ενημέρωση. Έτσι, εκ των υστέρων, τα σημεία, οι αποδείξεις δεν είναι από τα οράματα. Εγώ δεν σας ανέφερα οράματα, είδα σαν να σαν ένα, τώρα λέει πείτε μου ένα όραμα, ένα σημείο που έγινε. Είδατε ποτέ να σας αναφέρω ένα σημείο, ένα θαύμα? Όχι. Γιατί δεν χρειάζεται αυτά. Δεν είναι και η ουσία. Το είναι κάτι προσωπικό για μένα. Η ουσία ποια είναι? Τα βιβλία. Οι αποδείξεις που πάγουν στα βιβλία. Εάν λοιπόν οι αποδείξεις δεν σας πείθουν, τότε τα οράματα θα σας πείσουν, θα πείτε προτεσταντικά οράματα, όπως το είπε αυτός ο ανόητος και ο αφελής αδελφός κλπ. Ένα όραμα λοιπόν βεβαίως και μπορεί να προέρχεται και εκ του διαβόλου. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Και βεβαίως, έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει στον άλλον ότι αυτό είναι αλήθεια. Το οποίο είδε. Το νιώθει εκείνος, το βιώνει εκείνος που έζησε. Τι να σας μεταφέρω εγώ? Τα συναισθήματά μου δεν μεταφέρονται. Έτσι. Και θα το αποδεικνύει η εξέλιξη των πραγμάτων, όλα αυτά τα οποία ζούμε, τα οποία από το 2006 που σας έχω πει όλα βγαίνουν
με την παραμικρή σε εισαγωγικά λεπτομέρεια γύρω από αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σειρά έχει ο γιατρός. Η εμφρόνησή του πατέρα Μάξιμε θα είναι πομπόδης και διθυραμβική, θα χαλάσει κόσμο δηλαδή, ή θα είναι στο μουλοκτό όπως είναι και μέχρι τώρα δράσιμο. Πρώτον αυτό και δεύτερον, τα 3,5 χρόνια της παγκόσμιας κυριαρχίας του, αν γνωρίζετε φυσικά, θα είναι ακριβώς 3,5 ή μπορεί ο Θεός να τα κολοβώσει, γιατί και η μία κολοβώθησαν, λέει, είναι ένας εκείνες που κάνε σώθη πάσα σάρξη. Ναι, πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ, γιατρέ μου. Για το πρώτο ερώτημα, η εθρόνεσή του θα είναι η σκηνή θέα των πάντων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη δει ούτε ένας άνθρωπος επί της γης. Ακόμα και τα μικρά παιδάκια θα είναι στημένα μπροστά στη δορυφορική τηλεόραση και θα βλέπουν την εθρόνηση του μεγάλου σωτήρα, του μεγάλου βασιλιά, αυτού που ήρθε να σώσει την ανθρωπότητα, τη γη, τους ανθρώπους. Έτσι, από όλα αυτά τα πάθη και τις κακίες και τις αμαρτίες και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, είτε τεκνιέντος, είτε είναι τεχνητά, είτε είναι κανονικά και λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων και των γεγονότων κλπ. Άρα λοιπόν θα τη δουν οι πάντες στην εθρόνησή του. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι εάν η ψήφισή του και η ενθρόνησή του θα είναι ταυτόσιμη, ταυτόχρονη. Δηλαδή, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, γιατί μπορεί να έρθει ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, να μην δούμε καμία εθρόνηση και να αρχίσουν κάποιοι να λένε πάλι τα δικά τους. Ή κάποιοι από εσάς, ή κάποιοι που θα ακούσουν την ομιλία μέσω του διαδικτύου, να λένε: να, βλέπετε, δεν έγινε καμιά εθρόνηση που έλεγε ο πατήρ Μάξιμος. Καταρχάς, εγώ έχω πει επανειλημμένες φορές ότι δεν είμαι Άγιος, δεν είμαι προφήτης, άρα δικαιούμαι να κάνω κάποιο λάθος. Δεν μου είπε ο Θεός θα γίνει εθρόνηση τότε για να σας πω τότε είναι. Έτσι, όλα αυτά είναι στο περίπου. Και βάσει το στοιχείο που έχουμε. Μπορεί λοιπόν να γίνει η ψήφισή του ως παγκόσμιο βασιλιά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η εθρόνησή του να γίνει μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, μετά από τρεις μήνες. Όσοι γνωρίζετε, όταν ψηφίζεται ένας δεσπότης, ένας αρχιερέας σε... Ορίστε. Όταν ψηφίζεται λοιπόν για δεσπότης ένας αρχιμανδρίτης, ψηφίζεται μεν ως αρχιερέας, δεν γίνεται όμως η εθρόνησή του την ίδια μέρα, γίνεται μετά από μια μέρα, μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα, ανάλογα πότε κρίνει και πότε είναι οι συνθήκες οι κατάλληλες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον Αντίχριστο. Μπορεί να ψηφιστεί λοιπόν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο παγκοσμίως από τον ΟΗΕ κλπ. Ως βασιλιάς κλπ. Ως κυβερνήτης, ως πλανητάρχης, δεν μας ενδιαφέρει ο τίτλος κλπ. Αλλά η εθρόνησή του να γίνει τον Νοέμβριο, να γίνει τον Δεκέμβριο, να γίνει τον Ιανουάριο, να γίνει τον Φεβρουάριο. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχει βγει στο διαδίκτυο ότι θα έρθει κάποιος. Ναι, έχει βγει. Το είδε το παιδί μου στο κινητό, λέει μαμά, μήπως είναι αυτό που θα έρθει. Ναι, έχει βγει από το Σεπτέμβριο του 2012, έτσι μέσω του ΟΗΕ που το έχει πει ο Αχμαντινεζά, ότι ναι, περιμένουμε την έρευση του Μεσσία μας και λοιπά και ζει το η άνοιξη και είναι κοντά παρόμοιο και λοιπά. Το έχει δει το παιδί και μου το είπε, επειδή σας γνωρίζει, σας άκουσα σε ομιλίες, ναι, ο δικός μου ο Τάκος. Και λέει, μαμά, ο πατήρ Μάξιμος εδώ που μιλάει, λέτε να είναι, λέει, αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο, το παιδί μου θα είπε. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα τώρα ήτανε... Τα 3,5 χρόνια θα είναι αυστηρά, ναι. 3,5 ή μπορεί... Είναι ένα ερώτημα, το οποίο πάλι δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα 100%. Η Γραφή λέει 3,5 χρόνια θα είναι η βασιλεία του. Αλλά θα είναι ακριβώς 3,5 ή θα τα κολοβώσει ο Θεός λόγω της μεγάλης θλίψεως. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό, πατέρα. Ναι, γιατί ο Δανιήλ τα διαχωρίζει σε καιρό, καιρού και ίμιση καιρού. Μήπως παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Έτσι, ο Δανιήλ τα διαχωρίζει σε καιρό, καιρούς και ίμιση καιρού. Ναι. Καιρός, λένε οι πατέρες μας, είναι ένας χρόνος. Οι καιροί είναι δύο χρόνια, αλλά ένα και δύο, τρία. Και ίμιση καιρού, μισός χρόνος, 3,5 χρόνια. Και το πιο πιθανό και το πιο λογικό, έτσι, αλλά με ένα μικρό ερωτηματικό, είναι να είναι 3,5 επακριβώς τα χρόνια του Χριστού. Γιατί αν δεν ήταν 3,5, θα μας έλεγε ο Χριστός κάτι το οποίο θα μας έφυγε. Μας λέει βέβαια το κολοβωθήσονται οι μέρες, έτσι. Αλλά
δεν μπορώ να ξέρω εάν με το κολοβοθήσω το εννοεί τα 3,5 θα τα κάνει 3 χρόνια και 3 μήνες ή 3 χρόνια, 2,5 χρόνια ή θα το τρέξει γρήγορα. Δεν μπορεί, δηλαδή, πολλές φορές δεν λέμε εμείς, πρέπει παιδιά, πότε βράδυσε, πότε βγήκε η εβδομάδα, πότε πέρασε ο μήνας, πότε πέρασε ο χρόνος, τρέχει ο χρόνος γρήγορα. Μπορεί λοιπόν εκείνη την περίοδο του Αντιχρίστου να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα ο χρόνος, γιατί, αλλιώς δεν θα μπορούσε να τρέξει κανένα στη θλίψη και τα βάσανα. Έτσι, σε μια κατεστραμμένη γη που δεν ανθίζει χορτάρι, που δεν βρέχει, γιατί αυτά θα γίνουν στην εποχή του Αντιχρίστου, μετά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, σε μια καταστρεμμένη γη λοιπόν, σε μια γη που δεν βλαστάνει χορτάρι, που δεν βρέχει, που τα ζώα έχουν ψοφήσει, που οι άνθρωποι δεν έχουν φάει τίποτα, που πεθαίνουν όλοι κατά χιλιάδες από την πείνα, που οι επιδημίες και οι λοιμώδεις ασθένειες έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο και πεθαίνουν κατά εκατομμύρια και μένουν άταφοι άνθρωποι, όπως λένε οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι μας κλπ. Τι να κάνεις να ζεις σε μια τέτοια γη, πόσο μπορεί να αντέξει, που οι μάνες λέει θα κλαίνε και θα οδύρονται για τα παιδιά τους και τα παιδιά για τις μάνες και δεν θα μπορούν, θα λένε το βράδυ, πότε θα έρθει το πρωί να δουν λίγο φως. Για να πάρουν λίγο ουράγιο και το πρωί λένε οι Άγιοι, ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Υπόλοιπος κλπ. Πότε θα ξανάρθει το βράδυ για να κοιμηθούμε κλπ. Για να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα κακά. Πού να αντέξει ο άνθρωπος. Δεν αντέχεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός θα τρέξει τον χρόνο σίγουρα, εάν δεν τον κολοβώσει με την ερμηνεία που είπαμε προηγουμένως, θα τον τρέξει 1000% όπως είπαμε τώρα. Για να φύγει γρήγορα. Αυτά βέβαια, αμέσως, αυτά βέβαια θα είναι για αυτούς που θα είναι στον κόσμο. Γιατί ο Θεός έχει κρύψει, έχει προνοήσει άλλα πράγματα για αυτούς που θα είναι τα παιδιά του πνευματικά και θα φύγουν στα όρη και στα βουνά. Για αυτούς ο Θεός θα έχει άλλη εξέλιξη. Για αυτούς ο Θεός θα τους σκεπάσει, θα τους αγκαλιάσει. Θα είναι σαν να μην ζουν τίποτα από όλα αυτά. Θα τρώνε, που λέει ο λόγος, καθημερινά. Θα τους στέλνει ο Θεός όπως έστελε το μάνα και τα ορτίκια κλπ. Θα τους βοηθήσει. Και κάποιοι από αυτούς βέβαια έτσι θα περάσουν δύσκολα και κάποιοι από αυτούς θα μαρτυρήσουν κλπ. Όλα μαζί. Αλλά τους περισσότερους όμως ο Θεός θα τους προστατεύσει. Θα κάτι πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό. Γιατί έχουν σηκώσει πολύ τα χέρια και δεν. Ναι, μόλις βάλω μια άνω τελεία, λέτε αυτά που έχετε να πείτε δυο και προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Έτσι λοιπόν, τα 3,5 χρόνια πρέπει να είναι 3,5 λογικά. Που το πιο πιθανό είναι να τρέξει ο χρόνος για να μπορέσουμε να αντέξουμε τα γεγονότα όλα αυτά και τις θλίψεις. Ορίστε. Ναι, νομίζω πάνω σε αυτό το θέμα σχετικά με τα 3,5 χρόνια, αν κοιτάξουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανιήλ, από τη στιγμή που λέει ότι θα στηθεί δέρημα της ερημώσεως στο ναό μέσα, θα περάσουν 1290 ημέρες. Μακάριος και Άγιος είναι αυτό που θα υπομείνει στις 1335. Άρα μας το δίνει ξεκάθαρα το χρονικό διάστημα. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει υπολόγος, ας πούμε, σε αυτές τις μέρες. Δεν διαφωνώ. Εκεί πρέπει να έχει γίνει σύγχυση με την επτάετία, έτσι. Ναι. Το έχετε ερμηνεύσει το τι ακριβώς. Ναι. Αυτό που λες, αδερφέ μου, είναι ορθό. Έτσι. Και το έχω γράψει και μέσα στο βιβλίο. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα από αυτό εδώ το σημείο, από την προφητεία δηλαδή του Δανιήλ, φτάνουμε και στην ημερομηνία. Ένα από τα στοιχεία, τα ακράδαντα στοιχεία, για όποιον έχει λίγο μυαλό, όχι για τους υπόλοιπους. Και για τους καλοπροαίρους εννοείται, ένα από τα κράδαντα σημεία ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει το 2018 είναι και αυτό, προφητεία του Δανιήλ. Που εκεί μέσα ο Δανιήλ ρωτάει τον Άγγελο, τον Θεό διαμέσου του Αγγέλου, πότε θα γίνει το τέλος, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτή είναι η ερώτηση, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Το λέει σαφέστατα. Και το κείμενο του προφήτη Δανιήλ, αλλά και η ερμηνεία που έχει μεταφράσει ο Σωτήρας, και η ζωή, δύο μεγάλες οργανώσεις. Αν πάρετε λοιπόν την ερμηνεία και της οργάνωσης ζωής και της οργανώσεως του Σωτήρα, θα δείτε ότι λένε αυτό. Ότι εδώ ο Δανιήλ ρωτάει πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου. Και οι 18ρες τι λένε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μετά από πολλές πιέσεις ο Δανιήλ, τελικά ο Θεός του λέει, ότι το τέλος αυτό που ρωτάς θα έρθει, αφού πρώτα σταματήσει, από τότε που θα σταματήσει η καθημερινή θυσία των Εβραίων, θα περάσουν, λέει, αυτό που είπε ο αδερφός μας, 1290 ημέρες και μακάρις ότι προστάσεις 1435. Εάν προσθέσει λοιπόν αυτούς τους δύο αριθμούς, 1290 ημέρες
και 1335 βγάζει ένα άθροισμα 2625. Εάν πάρουμε ως αφετηρία την αφετηρία που δίνει ο Θεός και όχι η ταπεινώδης μου, που είναι η ημερομηνία που σταμάτησε η καθημερινή θυσία των Εβραίων, που αυτό έγινε το 605 που ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, εξεστράτευσε εναντίον της Ιερουσαλήμ, κατέλαβε το Ιεροσόλυμα και πήρε τα σκεύη από τον ναό. Άρα, αφού πήρε τα σκεύη από τον ναό, δεν σταμάτησε να γίνεται καθημερινή θυσία. Άρα, το 605 λοιπόν, αν προσθέσουμε τις 2625 ημέρες, που οι ημέρες είναι έτη, μία ημέρα ένα έτος, το λέει ο Θεός στο Μωυσή και στον προφήτη, στον προφήτη Μωυσή και στον Ιερεμία, αν δεν θυμάμαι καλώς, στις δύο προφήτες, όταν σου μιλάω για ημέρα, εσύ την ημέρα να την καταλαβαίνεις ως ένα έτος. Μία ημέρα λοιπόν, ένα έτος. Άρα, 2625 ημέρες, 2625 χρόνια. Άρα, 605 συν 2625 χρόνια, φτάνουμε στο έτος 2018. Τι θέλεις να πεις σχετικό? Θα ήθελα να ρωτήσω ότι είπατε ότι θα τους σκεπάσει αυτούς που θα είναι. Είναι τα δεινά πάρα πολλά. Μόνοι μας τι μπορούμε να κάνουμε, σύμμα. Δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε όλοι αυτοί, ή και στο ελάχιστη λίγη που είναι, που είμαστε τέλος πάντων, που δεν θέλουν να πάρουν το χάραμα όταν θα επιβληθεί από τον Αντίχριστο. Τι θα γίνει τότε, πώς θα μας καθοδηγήσει ο Θεός, ας πούμε. Ναι. Πώς θα πολύ ωραία. Και επίσης και ένα δεύτερο ερώτημα. Η δεύτερη παρουσία θα γίνει στις 12 η ώρα το βράδυ. Ναι. 12 η ώρα το βράδυ όμως δεν είναι για όλο τον κόσμο. Αυτό. Ό,τι ώρα και να λέγαμε, δεν θα είναι. Ό,τι ώρα και να έλεγα, και μία να έλεγα, και δύο να έλεγα, και τρεις να έλεγα, και πέντε να έλεγα, και δέκα να έλεγα, ό,τι ώρα και να λέγαμε, ό,τι ώρα και να μας έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Όχι, εκτός ότι δεν έχει σημασία βεβαίως, εκτός δεν έχει σημασία, αλλά ό,τι ώρα και να μας έλεγε ο Θεός, δεν θα ήταν η ίδια ώρα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν διαφορετικές ώρες, έτσι, οι οποίες αποκλίνουν από μείον ένα δευτερόλεπτο, μείον ένα λεπτό μέχρι και. Που λέει ο λόγος 23 κλπ. Να απαντήσω. Η ταπεινότητα μου απαντήσω. Ναι, αλλά η διαφορά του αντιχρίστου, η εμφάνιση του αντιχρίστου με το Χριστό είναι ότι θα έρθει εν εφέλης σαν αστραπή, άρα οπουδήποτε και να είσαι, ανεξάρτητης ώρας, θα βλέπουμε. Ενώ τον αντιχρίστο δεν. Έτσι. Είναι μια βασική διαφορά, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, ό,τι ώρα, στρατηγία μου, ένα λεπτό. Ό,τι ώρα λοιπόν και να έλεγα εγώ ή να μας έλεγε ο ίδιος ο Χριστός, πάλι θα υπήρχε αυτό το ερώτημα, το πονηρό ερώτημα. Μα τι, αφού στην Αυστραλία δεν είναι η ίδια ώρα, στην Αμερική δεν είναι η ίδια ώρα κλπ. Δεν λέω για σένα τώρα, αφορμή παίρνω από το ερώτημα. Αφορμή παίρνω, δεν απευθύνομαι σε σένα. Ό,τι ώρα λοιπόν και να έλεγα ή να έλεγε ο Χριστός επίσημα, έτσι πάντα θα υπήρχε αυτή σε εισαγωγικά η ένσταση. Γιατί υπάρχει, αυτό λένε πολλοί. Έτσι, πολύ ανόητοι και πολύ πλανεμένοι και πολύ. Εμπαθείς. Α, δηλαδή στα 12 η ώρα στα νέα, αλλά στην Αυστραλία θα είναι ξέρω εγώ 8 ώρες μετά, 7 ώρες μετά, 6 ώρες μετά. Ή στην Αμερική θα είναι 6 ώρες πίσω, 8 ώρες πίσω κλπ. Και γελάνε. 12 η ώρα, ποια ώρα 12 παιδιά? Πού γίνανε όλα τα γεγονότα? Πού? Πού γίνανε τα γεγονότα όλα? Στο Ιερουσαλήμ. Άρα με ποια ώρα θα γίνει 12 η ώρα? Ώρα Ιερουσαλήμ. Που είναι η ίδια ώρα βεβαίως. Βγαίνει το Άγιο Φως. Δεν είναι το Άγιο Φως, έχει βγει το Μεγάλο Σάββατο. Λέμε για. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ώρα λοιπόν Ιερουσαλήμ. Εκεί γίνανε όλα τα γεγονότα. Προηγουμένως δεν είπαμε ότι Δευτέρα Παρουσία που θα γίνει. Στο Ιερουσαλήμ. Άρα λοιπόν ποια ώρα? Ώρα Ιερουσαλήμ. Που είναι βέβαια η ίδια ώρα με την Ελλάδα. Η ώρα λοιπόν έτσι θα είναι 12. Τα μεσάνυχτα με ώρα Ιερουσαλήμ, ώρα Ελλάδος, που είναι ακριβώς το μέσο της νυχτός. Γι' αυτό και λέγεται τροπάριο, γι' αυτό και έχουν το τροπάριο, ειδικά τώρα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που ψάχνουμε «Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Στο μέσο της νυχτός. Κυριολεκτικά και ουσιαστικά. Κυριολεκτικά γιατί είναι ακριβώς το μέσο της νύχτας, αν πούμε ότι 12 ώρες ημέρα χοντρικά και 12 ώρες η νύχτα. Η νύχτα ξεκινάει παράδειγμα 6 το απόγευμα που αρχίζει και σκοτεινιάζει και σταματάει 6 ώρα το πρωί που αρχίζει και φεύγει κλπ. Άρα στη μέση στις 12 είναι η μέση της νυχτός κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιατί είναι στη μέση της πνευματικής νυχτός, δηλαδή του σκότους, του πνευματικού σκότους των ανθρώπων, της ανθρωπότητας, που βρίσκονται στο μαύρο σκοτάδι, που δεν αντιλαμβάνεται κανείς τίποτα, που όλοι νομίζουν ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, ότι η ανθρωπότητα θα ζήσει πενταετίες,
χιλιετίες, πολλά χρόνια κλπ. Ότι ο Πάτερ Μάξιμος λέει ανοησίες και βλακίες και να δε πούνε, βλέπετε κανένα να πιστεύει και να λέει αυτά που λέει ο Πάτερ Μάξιμος, εκτός αν υπήρχε και στην εποχή του Νόε άλλος, υπήρχε στην εποχή του Νόε άλλος. Γιατί δεν υπήρχε άλλος. Δηλαδή στην Ινδία οι άνθρωποι δεν ήταν άνθρωποι, δεν μπορούσε να στείλει και ένα Θεός και να τους ενημερώσει. Γιατί έστειλε μόνο εκεί στο σημερινό Ιράν, Ιράκ περίπου, που ζούσε τότε ο Νόε κλπ. Δηλαδή στην Αμερική δεν ενδιαφερόταν ο Θεός, γιατί δεν έστειλε. Δηλαδή στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, ο Κοτζάνος γιατί δεν έστειλε έναν άνθρωπο και εκεί να τους ενημερώσει ότι έρχεται το τέλος κλπ. Έστειλε άλλο πουθενά. Όχι. Μόνο έναν. Και μόνο εκεί. Όποιος ήθελε να ακούσει, άκουγε. Και γιατί δεν έστειλε αλλού, γιατί δεν χρειαζόταν. Μήπως και εκεί που έστειλε άκουσε κανένας. Άρα και εκεί να έστειλε, πάλι δεν θα άκουγε, πάλι θα γελούσανε. Όπως γελάνε και σήμερα με την ταπεινότητά μου. Γελάνε, κορυδεύουνε, κλεβάζουνε. Πίσω όμως έχει η αχλάδα την ουρά. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Όταν θα τα βλέπουνε, τότε θα θυμηθούν. Ναι, τότε θα θυμηθούν, τότε θα καταλάβουν, αλλά θα είναι όμως πάρα πολύ αργά, πως αργά ήτανε και για όλο τον κόσμο στην εποχή του Νόε, που κατάλαβαν πλέον ότι ο Νόε είχε δίκιο, αλλά ήταν πλέον αργά γιατί είχε κλείσει η κυβωτός, είχαν μπει μέσα 7 μέρες πριν ξεκινήσει η κυβωτός, ο κατακλυσμός, 7 μέρες πριν διέταξε ο Θεός, μπες μέσα και κλείσε. Και μάλιστα έκλεισε και απ' έξω ο Θεός, ασφάλισε να μην μπορεί να ανοίξει ο Νόε, να μην μπορεί να συγκινηθεί από τις φωνές τον άλλο και να τους ανοίξει να μπουν μέσα. Όχι. Τελείωσε. Που δεν σε άκουσαν, τώρα ήρθε η ώρα. 100 χρόνια τους το έλεγε. 100 χρόνια περίμενε να μετανοήσουν. Δεν μετανόησαν κανένας. Δεν πίστηκε κανένας. Έκλεισε ο Νόε από μέσα, αλλά κλείνει και ο Θεός απ' έξω. Για να μην τυχόν υποκύψει ο Νόε και ανοίξει και μπει άλλος μέσα. Τέρμα. Όσοι μπήκατε, μπήκατε. Έτσι, όλοι οι άλλοι απ' έξω. Τότε λοιπόν θα καταλάβουν και θα συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα, την βρική πραγματικότητα, αλλά δυστυχώς θα είναι πάρα μα πάρα πολύ αργά, όπως ήταν και πολύ αργά για την εποχή του Νόε. Λέγε Στέφανε, θες να πεις. Θέλω να πω ότι πατέρα Μάξιμε, λέτε την αλήθεια και πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι. Εδώ αυτοί που είμαστε να το πούμε και σε άλλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Όλοι τον είδαμε τον Αντίχριστο από το 11, γιατί και 7 ετία που γράψατε, εκεί βγαίνει. Τον είδαν όλοι. Παγκόσμια, 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Να το πω. Πες το. Με το γάμο του. Ναι. Το 12 ξανά στο προσκήνιο. Με τι? Με το γάμο του. Το 2011 τον Απρίλιο, ευχαριστώ Στέφανε, το 2011 τον Απρίλιο έγινε ένας γάμος που τον είδαν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν ή δύο. Όσοι, δύο ή έξι. Θυμάται κανείς? Τέλος πάντων, σίγουρα δύο. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι τον είδαν, τον γάμον αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι είδαν ένα γάμο σε όλη τη γη που έγινε. Πώς ξεκίνησε ο Θεός μας το έργο του, τη δασκαλία του? Το γάμο της Κανά. Το δεν ήταν το πρώτο θαύμα και η πρώτη εμφάνιση που έκανε? Και ο Αντίχριστος με γάμο ξεκίνησε την παγκόσμια εμφάνισή του, κυριαρχία του, εμφάνισή του, αποκάλυψή του. Με το γάμο, τον οποίο τον είδανε 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στο άλλο ερώτημα, ερχόμαστε μετά. Στο άλλο ερώτημα της αδερφής μας, μόνοι μας λοιπόν δεν μπορούμε να προστατευθούμε. Τι θα κάνουμε τα χρόνια εκείνα, τι μέλη γενέστε, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε και τι πρέπει να κάνουμε και έχει σχέση με υλική προετοιμασία, με πνευματική ή και τα δύο. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε σαν βάση, σαν κανόνας όλοι μας, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, ο οποίος είναι ο πραγματικός μας πατέρας, ο οποίος μας αγαπάει όσο τίποτε άλλο, ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για μας, πράγμα που δεν το έχει κάνει κανείς για κανένα, ούτε και εγώ,
ούτε κανένας μας. Δεν θυσιάζει κανείς στη ζωή του για κάποιον άλλο. Ο Χριστός, Θεός, ον, έτσι. Γενόμενος άνθρωπος θυσίασε στη ζωή του για να μας αποδείξει ότι μας αγαπάει. Άρα λοιπόν μας έχει αποδείξει ο Θεός ότι μας αγαπάει, άρα πρέπει να του έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη. Να μην φοβόμαστε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και να κάνουμε τα έργα μου. Ορίστε. Να μην φοβούνται και να κάνουν τα έργα μου. Και εγώ στον εσχατολογικό καιρό θα προστατέψω. Μπράβο και αυτό. Έτσι. Το έχει πει πολύ καλά. Εάν λοιπόν εμείς, η ουσία είναι εκεί, το κλειδί είναι εκεί. Εάν εμείς παραμείνουμε πιστοί στον Θεό, στην αλήθεια Του, στην πίστη μας, στην ορθοδοξία μας, στην αληθινή ορθοδοξία, όχι σε αυτή που την έχουν καταντήσει σήμερα, σε αυτή που θα γίνει στους επόμενους μήνες και τα επόμενα ένα-δύο χρόνια το πολύ, γιατί μετά δεν θα υπάρχει κόσμο, θα έχει αρχίσει να διαλύεται το σύμπαν μετά το 16. Αν είναι λοιπόν πιστοί στην αλήθεια του Χριστού, της πίστεώς μας, της ορθοδοξίας, και προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το κατά δύναμη, το κατά δύναμη, μακάρι να είμαστε τέλειοι και σε όλες τις εντολές του, και να τηρήσουμε και όλες τις εντολές του στο έπακρο, 100%. Αυτό είναι αδύνατο. Αλλά να κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια, έτσι να τηρήσουμε το θέλημά του, τις εντολές του. Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και χριστιανοί. Να αποκτήσουμε όσο γίνεται περισσότερες αρετές. Να εξασκηθούμε στα πνευματικά γυμνάσματα. Έτσι να έχουμε περισσότερη αγάπη, περισσότερη υπομονή, περισσότερη άσκηση, περισσότερη νηστεία, περισσότερη εγκράτεια. Έτσι, εάν λοιπόν ξεκινήσουμε γι' αυτό και δεν με έστειλε ο Θεός το 2000, γιατί δεν με έστειλε το 2013, το 2012. Μέσα σε ένα-δύο χρόνια όλα θα φαινότανε. Να ήμουν και εγώ πιο ήσυχος, πιο ηρέμος και να μην δεχόμουν και όλα αυτά τα βέλη και όλες αυτές τις συκοφαντίες και όλες αυτές τις επιθέσεις δεχόμουν, δέχομαι και θα δέχομαι κλπ. Και να μέσα σε λίγο διάστημα να ξεκαθαρίζαν όλα και να κλείνουν όλο το στόμα τους. Συγγνώμη τελευταία, να το χαίρεσαι που σε συγκοφαντούνε, γιατί μιλάς για τη χάρη του Κυρίου. Και όποιος μιλάει για τη χάρη του Κυρίου θα τον συγκοφαντούν, αλλά εσείς θα παίρνετε στέφανο. Να σε καλά, επειδή κύριε, μιλάτε για τη χάρη του Κυρίου. Δεν είναι αυτό το θέμα, σωστό αυτό που λες και σε ευχαριστώ. Αλλά πάμε στην ουσία. Λοιπόν, να με έστειλε λοιπόν το 2012, το 2013 και φέτος και να σας έλεγα, παιδιά, ο Αντίχριστος ήρθε, φέτος εθρονίζεται άντε το πολύ αρχές του 2015 και ξεκινάει η κυριαρχία του. Και κοντός πάμος αλληλούιας. Δεν θα προλαβαίνανε ούτε να μου επιτεθούν, ούτε να με συκοφαντήσουν, ούτε να με γελιοποιήσουν, ούτε τίποτα κλπ. Και να είχα και εγώ γλιτώσει από όλα αυτά. Δεν το έκανε. Με έστειλε το 7, το 6. 7 χρόνια πριν από όλα αυτά τα γεγονότα. Προσέξτε, 7 χρόνια πριν. Τι είπαμε πριν για τον Νόε? 100. Πόσες μέρες πριν ο Θεός του είπε να μπει στην Κιβωτό? 7. 7 μέρες. Τι είναι οι μέρες? 7 μέρες, 7 χρόνια. 7 χρόνια πριν λοιπόν με έστειλε. Τότε που κανείς δεν πίστευε τίποτα. Τότε που ήταν όλα ωραία και ανθυρά. Τότε που τρώγανε με χρυσά κουτάλια όλοι και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι μέλη γενέστε κλπ. Γιατί? Για να αρχίσει το έργο του Θεός, έτσι. Και να μην το γίνει σαν το σκοπό που είχα μέσα στο βιβλίο που έγραψα τώρα παράδειγμα, στο τελευταίο βιβλίο Αποκάλυψη των Νόμων, που σας είπα τι νόημα είχε να σας πω εκ των υστέρων ότι ο Αντίχριστος ήρθε. Δηλαδή ο Θεός να έρθει να σας πει εκ των υστέρων ήρθε, αφού ήρθε, τον είδανε όλοι. Και ένα νόημα δηλαδή, και ένα νόημα φρουρός που είναι στη φρουρά και φυλάει το στρατόπεδο εν καιρό πολέμου, έτσι, να αρχίσει να φωνάζει, παιδιά ξυπνήστε, συνάδελφοι ξυπνήστε, ο εχθρός ήρθε αφού είχε πει μέσα και είχε αρχίσει και έκαιγε τα πάντα και λελωτούσε τους πάντες και αυτό να φώναζε, ήρθε ο εχθρός. Θα γελούσαν όλοι. Τι θα γελούσανε? Σου είχαν σφάξει δηλαδή, αν δεν ήταν κανείς, θα τον έρθει. Του πήρε, μας δουλεύεις. Μας δουλεύεις. Γι' αυτό σε βάλαμε φρουρό. Για να μας πιάσουν στον ύπνο και να μας φάξουν και να μας κάψουν όλους. Και πάει η πατρίδα μας, πάνε η οικογένειά μας κλπ. Τι φρουρώσεις εσύ? Τον στείλανε στα 6 μέτρα. Τον εκτελούσαν εκείνη την ώρα. Έχουμε στρατιακό αξιωματικό εδώ, γνωρίζει, έτσι δεν είναι, στρατηγέ μου? Στρατηγός δεν είμαι, γέροντα, αλλά έτσι. Εντάξει. Στρατηγέ, έτσι δεν είναι?
Έχουμε και ένα στρατηγό εδώ. Και εσύ αξιωματικός είσαι. Λοιπόν, δεν έχει νόημα λοιπόν ο Θεός να έρθει αφού εμφανιστεί και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος να μας πει ήρθε ο Αντίχριστος. Τι Θεός ήταν αυτός. Μας το λέει από πριν, αφενός για να δείξει ότι προγνωρίζει τα πάντα πριν γίνουν, θα σαν Θεός που είναι, αστείο είναι, θα ήταν διαφορετικά, και αφετέρου το κρίσιμο για εμάς, ποιο είναι, να προετοιμαστούμε πνευματικά για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Γιατί είναι σαν να σας λένε τώρα, να βγαίνει μια διαταγή και να σας λένε όλοι οι Έλληνες πολίτες διαταγή. Όποιος δεν την ακολουθήσει, αποκεφαλισμός ή τυφεκισμός. Διαλέξτε τι θέλετε. Όσοι θέλετε αποκεφαλισμός, θέλετε τυφεκισμό. Εμείς δεν θα σας χαράζουμε το χατήρι, θα σας πει το κράτος. Έτσι. Όσοι θέλετε τυφεκισμό, θα σας τυφεκίσουμε. Όσοι θέλετε να σκόψουμε το κεφάλι, σκόψουμε το κεφάλι. Να διαλέξουμε. Λοιπόν, σας βγαίνει λοιπόν μια διαταγή, ένα φιρμάνι και σας λέει, όποιος δεν λάβει μέρος στους επικείμενους Ολυμπιακούς αγώνες, όποιος ή τυφεκίζεται ή του κόβουμε το κεφάλι. Ανάλογα τι θα διαλέξει ο καθένας, όπως είπαμε. Θα μας κάνουν αυτή η χάρη. Όποιος δεν νικήσει, φίλε. Ναι, όποιος δεν συμμετέχει, δεν τελείωσα, σωστά. Όποιος δεν συμμετέχει λοιπόν στους επικείμενους Ολυμπιακούς αγώνες από τους Έλληνες πολίτες και δεν βγήκε πρώτος, άντε δεύτερος, άντε το πολύ τρίτος, ή του κόβουμε το κεφάλι ή τον τυφεκίζουμε. Προσέξτε, δεν έχετε άλλη επιλογή και θα λάβετε μέρος, γιατί αν δεν λάβετε μέρος πάλι θα τυφεκιστείτε και θα αποκεφαλιστείτε, αλλά και αν λάβετε μέρος, που είστε υποχρεωμένοι να λάβετε μέρος, εάν δεν βγείτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πάλι θα σας σκοτώσουν. Και αυτή η διαταγή βγαίνει 6-7 χρόνια πριν. Ποιος είναι αυτός ο ηλίθιος, επιτρέψτε μου, ο χαζός. Ποιος, ακόμα και ένα παιδάκι, τι θα κάνει, θα ξεκινήσει αμέσως τι. Προπόνηση για να είναι έτοιμος όσο το δυνατό. Καλύτερα προετοιμασμένος για να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς, μήπως και τα καταφέρει να βγει πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Μήπως. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτός που θα πει, έλα ρε παιδί, εντάξει, έχουμε και 7 χρόνια. Και θα εφησυχάσει, θα πει, εγώ θα ξεκινήσω από τον έκτο, ή από τον πέμπτο, από τον τέταρτο. Ή ένα χρόνο πριν. Ή λίγες μέρες πριν. Τι είναι αυτός, πώς το χαρακτηρίζουν αυτόν. Ανόητο. Ανόητο. Αμελής. Αδρανής. Όποτε και να πείτε μέσα θα είστε. Το ίδιο κάνουμε εμείς οι χριστιανοί σήμερα. Ήρθε ο Θεός διαμέσου της αναξιότητός μου και μας λέει, έρχεται ο Αντίχριστος, ήρθε ο Αντίχριστος, γεννήθηκε και θα εμφανιστεί 2012 με 2013 όπως το περίπου υπολόγιζα και πράγματι όπως είπαμε το γάμο του και με άλλες κινήσεις και παρασκηνιακά εμφανίστηκε και αποκαλύφθηκε και κινεί τα νήματα πλέον. Θα έρθει και η θρόνησή του μέσα στο 14 με αρχές 15 κλπ. Όπως θα δούμε. Θα έρθει και η Δευτέρα Παρουσία και ο κόσμος θα κοιμάται. Μας το είπε ο Χριστός, θα κοιμάται ο κόσμος. Πώς μας το είπε. Τι είπε. Μπράβο, Πετέρα. Ως περεγάρ εημέρε νόε, ούτως έστε και εν τη Δευτέρα Παρουσία μου. Προσέξτε, λέει ο Χριστός, εγώ σας το λέω, να το ξέρετε. Οι ημέρες της Δευτέρας Παρουσίας μου και λίγο πριν θα είναι όπως είναι οι ημέρες του Νόε. Ακριβώς, πανομοιότυπα. Και έρχονται οι Άγιοι, οι οποίοι ερμηνεύουν το συγκεκριμένο χωρίο αυτό. Το Ευαγγελίστο Ματθαίο ως περγάρι ημέρη Νόε. Και λένε, γιατί το λέει αυτό ο Θεός. Διότι λέει, ό,τι γινόταν στην εποχή του Νόε, αυτό θα γίνεται και στην εποχή της Δευτέρας Παρουσίας. Μακριά οι άνθρωποι από το Θεό στην εποχή του Νόε. Μακριά οι άνθρωποι από το Θεό και στην εποχή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Τυλιγμένοι μέσα στο σοδομητισμό και στην ανομαλία και στην απιστία και στην αποστασία οι άνθρωποι στην εποχή του Νόε. Το ίδιο και στην εποχή του Αντιχρίστου. Πίστεψαν οι άνθρωποι τον Νόε που τους έλεγε ότι θα έρθει το τέλος του κατακλυσμός. Δεν το πίστεψαν. Ούτε τώρα οι άνθρωποι θα πιστέψουν έναν άλλο σε εισαγωγικά όπως θα το νομίζουν παλαβό ή τρελό ή πλανεμένο που λέει ότι έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και άλλα πολλά υπάρχει λοιπόν πλήρης αντιστοιχία. Άρα λοιπόν για να κλείσω και την απάντηση στην αδερφή και να πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Εκείνη την εποχή λοιπόν, δηλαδή λίγαν συντόμως, ο Θεός και θα μας σταθεί και θα μας βοηθήσει και θα γίνουν φοβερά και μεγάλα θαύματα, σημεία και τέρατα, όπως λένε οι Άγιοι, τα οποία ουδέποτε άλλοτε έχει ζήσει η ανθρωπότητα, για να μας βοηθήσει και να μας προστατεύσει από τα δίκτυα και την πλάνη του Αντιχρίστου. Και βεβαίως, καλό είναι να προετοιμαζόμαστε από τώρα κυρίως πνευματικά, γιατί εκεί δεν θα μπορούμε να παίρνουμε... Εκεί δεν θα μπορούμε να παίρνουμε ούτε φαγητά, ούτε μεζέδες, ούτε να έχουμε ανέσεις και ευκολίες, ούτε τίποτα. Έτσι, εκεί θα είμαστε όπως ήταν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι Εβραίοι στην έρημο, μέσα που περιπλανιόντουσαν και λοιπά, όσα χρόνια περιπλανιόντουσαν. Αλλά θα έχουμε όμως το βασικό και την ουσία, την σκέπη και την φροντίδα και την αγάπη του Κυρίου μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Τώρα, εάν κάποιοι ερωτούνται, έχουν την απορία, πρέπει να είμαστε ομάδες-ομάδες, ένας-ένας, λίγοι-λίγοι, πολύ-πολύ, αυτό δεν υπάρχει συνταγή. Άλλοι θα είναι λίγοι-λίγοι, άλλοι θα είναι περισσότεροι, άλλοι θα είναι μόνοι, ανάλογα που θα βρίσκεται ο καθένας. Δεν μπορεί όλη η ανθρωπότητα να μαζευτεί σε ένα σημείο, ούτε όλοι οι άνθρωποι πιστοί χριστιανοί που θα υπάρχουν μέχρι τέλος να μαζευτούμε σε ένα συγκεκριμένο μέρος για να είμαστε όλοι μαζί. Εξαρτάται αυτό, έτσι αυτό και ούτε αυτό μπορεί να υποθεί δημόσια για πολλούς και ευνόητους λόγους. Έτσι. Αυτά θα γίνουν σε πιο στενό περιβάλλον και όχι δημόσια για το ποιοι θα πάμε, θα είμαστε μαζί, πού θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε κλπ. Λοιπόν, ο στρατηγός έχει συνέχεια και μετά ο κύριος Κώστας. Θα Κύριε Ταμάξιμε, καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Σας γνωρίζω περισσότερα. Σας παρακολουθώ από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είχατε αυτό το χάρισμα να γράψετε βιβλία αυτού του περιεχομένου, χριστιανικού περιεχομένου, έτσι το ονομάζω εγώ, γιατί κάποιοι άλλοι το ονομάζουν διαφορετικά. Έχετε προσεγγίσει πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα θέματα και ο σκοπός αυτής της ενημέρωσης απόψε, της εσπερίδος, είναι να ενημερωθούμε, τουλάχιστον να ενημερωθούμε για το τι μελγενέστε και το τι πρέπει να κάνουμε ή τι μπορούμε να κάνουμε. Έγιναν αναλύσεις και ειδικές και γενικές. Εγώ μία ερώτηση έχω να κάνω. Ελεύθερα, ό,τι θέλετε. Θέλω να δω τη θέση σας στη νέα οικουμενική δίθεν σύνοδο, δίθεν να την ονομάσουμε οπωσδήποτε περί χριστιανισμού. Η θεωρία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι για την ένωση. Δίθεν, εντός, εκτός, εισαγωγικών, ό,τι θέλετε. Ο σκοπός αυτών οι οποίοι επιθυμούν αυτή την ένωση είναι άμυνα εναντίον του εχθρού που λέγεται Ισλάμ. Ναι. Ποια είναι η θέση σας, δηλαδή να ενωθούμε όλοι οι χριστιανοί του ιδίου θρησκεύματος παρόλες τις αντιθέσεις μας που έχουμε, χιλιάδες αντιθέσεις εναντίον αυτού του φαινομένου. Ναι. Ευχαριστώ. Μια απάντηση από πολιτική πλευρά υπάρχει σε αυτό. Η απάντηση από πολιτική πλευρά εξαρτάται από το δόλιο της προτάσεως. Δηλαδή, εάν πρέπει να κάνουμε συλλήτρωγα από κοινό ορθόδοξο διαμαρτυρόμενο χωριστά της Καθολική, όχι. Οι τρεις ιεράρχες είναι σαφέστατοι. Δηλαδή, απαγορεύονται τα συλλήτρωγα της Ορθοδόξου Πιστεύσεων συγκεκριμένου με τα συλλήτρωγα άλλου δόγματος. Ναι. Εάν όμως συμμαχίσουμε ως έθνος κράτη εναντίον του κοινού εχθρού, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του καθενός κράτους, τότε ναι. Εκεί. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σύνθερο. Εφόσον ο Θεός το θέλει. Αυτό που πρέπει να μας... να έχουμε κατά νου πάντοτε, μα πάντοτε, λέγει ο Μέγας, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, φυλάξουμε δε μάλλον το μέγα και πρώτο της σωτηρίας ημών φάρμακο, την καλήν λέγον της πίστεως κληρονομία, ως οι πατέρες ημών παρέδωσαν. Τι σημαίνει αυτό?
ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι πρέπει να φυλάμε την πίστη μας ως κόρη οφθαλμού. Και μετά όλα τα άλλα. Εάν λοιπόν δεν βλάπτεται κάπου η πίστη μας, να κάνουμε οποιαδήποτε υποχώρηση ή συμμαχία ή οτιδήποτε άλλο. Εάν βλάπτεται ούτε μία στο εκατομμύριο, ακόμα και αν χαθούμε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν. Γιατί? Γιατί αν πάμε να κάνουμε το διαφορετικό, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού, παραβαίνουμε την πρώτη εντολή του Θεού να χαρίσουμε την πίστη μας, τι θα πάθουμε? Θα πάθουμε αυτό που πάθαμε ήδη. Δηλαδή εσείς πώς νομίζετε ότι εμείς οι Έλληνες χάσαμε τη βασιλεύουσα και την αυτοκρατορία μας? Πώς τη χάσαμε νομίζετε? Ακριβώς γιατί πήγαμε να κάνουμε την ένωση. Με ποιον? Τον Πάπα. 1439 έγινε η προσπάθεια με τον Μιχαήλ τον Παλαιολόγο, τότε τον Αυτοκράτορα, και με τον Ιωσήφ τον Πατριάρχη, σε σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, με τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που αντέδρασε. Έτσι, ο Πατριάρχης Ιωσήφ πέθανε, το ξέρετε αυτό? Πώς το ξέρουμε? Ο Πατριάρχης Ιωσήφ, ξέρετε πότε ξεψύχησε? Την ώρα που έβαζε την υπογραφή του, σημάδευε από το Θεό πού? Γονατιστός πού? Μπροστά στα πόδια του Πάπα. Είχε γονατίσει να ασπαστεί τα πόδια του Πάπα, γιατί συνηθίζεται, έτσι, σε ένδειξη υποταγής, ο Πάπας το έχει αυτό, να προσκυνήσει λοιπόν την εμβάδα του, το που φοράει μπαντόφαλο του Πάπα κλπ. Και εκείνη την ώρα, ενώ προσκυνούσε και υπέγραφε, ξεψύχησε. Λοιπόν, και 13 χρόνια μετά πάει η βασιλεύουσα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια που νικούσαμε τους βαρβάρους, τους σαρακινούς, τους Τούρκους κλπ. Κλπ. Ποιος τους νικούσε εμείς? Παναγία. Ποια είναι η υπέρμαχος στρατηγός? Γιατί βγήκε τη υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια? Ποια είναι η υπέρμαχος στρατηγός πάνω από όλους τους στρατηγούς? Παναγία μας. Γιατί? Γιατί εκείνη έβαζε τα στήθια της μπροστά. Έλα κύριε Φωτεινή. Όποιος την Ελλάδα θα την εσώσει το Ευαγγέλιο. Είδα το Χριστό όλο που πάνε. Να σε καλά. Λοιπόν, η Παναγία μας λοιπόν καλύπτεται. Όσο λοιπόν ήμασταν πιστοί στο Θεό και στο θέλημα του Θεού και τηρούσαμε τις εντολές Του, ο Θεός προστάτευε την Ελλάδα και την Εκκλησία μας και τους Έλληνες και τους φρόντιζε. Μόλις ξεκινήσαμε να υποχωρούμε στα της πίστεως, γιατί και τότε τι είχε πει αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης? Να πάμε λέει στη Δύση, στον Πάπα, για να ενωθούμε μαζί του, για να μας βοηθήσουν λέει να γλιτώσουμε τους εχθρούς μας και να μην χαθούμε σαν κράτος κλπ. Γλιτώσαμε? Όχι. Καθήκαμε. Έτσι. Και οι Εβραίοι γιατί έχασαν την πατρίδα τους? Γιατί άφησαν τον Χριστό. Και εμείς γιατί χάσαμε την πόλη και τη βασιλεύουσα και γίναμε σκλάβοι 400 χρόνια. 400 χρόνια. Ποιος άλλος λάθος? Κανείς. Μόνο πάλι σε αντιστοιχεία. Γιατί ξέρετε, Εβραϊσμός, Ελληνισμός είναι πάλι αντιστοιχεία. Περιούσος λαός τότε, ο λαός των Εβραίων, εν τιμή μέτρο και βαθμό, μπορούσαμε να πούμε και οι Έλληνες πάλι όχι όσο ως οντότητα, ως λαός κλπ. Γιατί εδώ όπως είπαμε στην αρχή, όλοι οι λαοί για το Θεό είναι το ίδιο, αλλά επειδή πρώτοι εμείς πιστέψαμε, πρώτοι εμείς ριζώσαμε την Ορθοδοξία, πρώτοι εμείς σκορπιστήκαμε και πρώτοι εμείς φέραμε την Ορθοδοξία στην Ελλάδα και σε όλη τη γη στη συνέχεια. Έτσι, όλοι οι άλλοι λαοί ακολούθησαν μετά. Υπάρχει λοιπόν μια ταύτιση, μια αντιστοιχία με τους Εβραίους κλπ. 400 χρόνια σκλαβιά οι Εβραίοι στους Αιγύπτιους. 400 χρόνια σκλαβιά κι εμείς. Στοιχεία. Έτσι. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι όχι σε καμία περίπτωση, γιατί προδίδεται στρατηγέ μου η πίστη μας, η ορθοδοξία μας, έτσι. Και καταπατούνται ένα σωρό αλήθειες της πίστης, του Ευαγγελίου, αλλά και ιεροί κανόνες, οι οποίοι οι ιεροί κανόνες επιτάσσουν ρητά και κατηγορηματικά καμία σχέση πνευματική, όχι κοινωνική, όχι πολιτική, όχι οποιαδήποτε άλλη σχέση, εμπορική κλπ. Αλλά πνευματική, συμπροσευχή δηλαδή και συλλειτουργία με αιρετικούς. Και αυτοί οι οποίοι λένε ιεροί κανόνες
από τους ιερείς ή από τους ιερχιερείς οι οποίοι συμπροσεύχονται ή συλλειτουργούν με αιρετικούς να καθαιρούνται και να αναθεματίζονται αμέσως, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Έτσι είναι φοβερές οι ποινές για αυτούς οι οποίοι παραβαίνουν την πίστη μας και αγκαλιάζουν πνευματικά με συμπροσευχές και συλλήτρουγα ή αποδέχονται, έτσι αποδέχονται ως ιερείς του Θεού και αρχιερείς του Θεού τους αιρετικούς. Αιρετικός τι σημαίνει? Σημαίνει αυτός που έφυγε από την Εκκλησία, αυτός που άλλαξε την αλήθεια του Ευαγγελίου, που παρέδεσε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, αυτός τι παθαίνει σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, της διαχρονικής Εκκλησίας μας και των Αγίων? Αυτός είναι σαν να έχουμε ένα δέντρο, το οποίο κόβεις το κλαδί από το δέντρο. Τι παθαίνει το κλαδί? Πεθαίνει. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι αιρετικοί εκόπησαν από το σώμα της Εκκλησίας και ξεράθηκαν. Δεν έχουν ούτε χάρη, ούτε μυστήρια, ούτε ιεροσύνη. Και είναι πλέον στα χέρια του διαβόλου. Και έρχεσαι εσύ ένας ορθόδοξος και αγκαλιάζεις και λες: αδελφέ μου, εν Χριστώ, μα έχει τον διάβολο πατέρα. Ο Χριστός μας δεν μας είπε, ο ίδιος δεν έλεγε: εσείς έχετε πατέρα σας τον διάβολο, εμείς έχετε πατέρα τον διάβολο? Σε ποιος το έλεγε αυτό? Στους Εβραίους. Πατέρα σας είναι ο διάβολος, δεν είμαι εγώ, δεν είναι Θεός. Σας λέτε ότι είστε τέκνα του Αβραάμ και πιστεύετε στον Ιθινό Θεό, αλλά πατέρα σας είναι ο διάβολος. Έτσι. Και αυτοί λοιπόν όλοι οι αιρετικοί έχουν πατέρα τους στον διάβολο. Εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι έχουμε πατέρα μας στον Θεό. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει ένα το φως με το σκότος, ο Θεός να ενωθεί με τον διάβολο, η αλήθεια με το ψέμα? Γίνεται, δεν γίνεται? Και γιατί λοιπόν τότε όλοι οι άγιοι ανά τους αιώνες αγωνίστηκαν για την πίστη μας και δεν δέχτηκαν την παραμικρή υποχώρηση? Βρείτε, ψάξτε, το έχω πει επαναλημμένες φορές, βρείτε έναν άγιον, ένα, όχι πολλούς, που ένας δεν ασφαλίζει όπως είπαμε, αλλά εγώ σας λέω βρείτε ένα. Βρείτε ένα που να έκανε υποχώρηση στους αιρετικούς. Δεν υπάρχει κανένας, δεν το χάνε τη ζωή τους. Εδώ όχι μόνο για την πίστη, προσέξτε, όχι μόνο για την πίστη, για τα δόγματα δηλαδή, αλλά και για κανόνες, για παραδόσεις. Ο Άγιος Θεόδωρος Ασκουδίτης, 7ος, 8ος αιώνας. Γιατί έκοψε το μνημόσυνο με τον Πατριάρχη του? Έκοψε το μνημόσυνο και δεν το μνημόνευε τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Γιατί δεν καθήρισε ένα ιερέα του Αναχτώρου που πάτρεψε τον Κωνσταντίνο τον 6ο, χώρισε τη γυναίκα του και τον πάτρεψε με μια δούλη του, με μια παλακίδα του κλπ. Και λέει ο Θεόδωρος Ασκουδίτης, τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και προσέξτε, η γυναίκα που πήρε αυτοκράτορας, η δεύτερη, χώρισε τη γυναίκα του παράνομα και πήρε την παλακίδα του ως γυναίκα του. Αυτή η γυναίκα ήταν η ξαδέρφη του Αγίου Θοδόρου. Δηλαδή τι άλλο? Θα έλεγε, πω τώρα, εγώ θα έχω τα μέσα και τα έξω με τον αυτοκράτορα. Και μόνο δεν είπε κάτι τέτοιο, και μόνο δεν έκανε το κορόιδο, και μόνο δεν σιώπησε, αλλά στεντορία τη φωνή, ύψωσε το ανάστημά του, βγήκε έξω, έκανε μέχρι και συγκέντρωση διαμαρτυρίας και λοιπά, πούμε, και είπε αυτό που κάνεις στον Πατριάρχη και στον Αυτοκράτορα είναι παράνομο. Παραβαίνεται το λίγο. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Ότι όσο ο Θεός συνέβρεψε, άνθρωπος, εσύ γιατί χώρισες? Απαγορεύεται. Παντρεύτηκε τελεία και παύλα. Όχι τώρα που είναι σαν το ψωμοτήρι, δεν συμφωνούμε και ο ένας φεύγει από εδώ και άλλος φεύγει από εκεί. Λοιπόν, λοιπόν, κάνε την ερώτηση όμως να μην φύγει χωρίς τελείω, τι να έκανες? Κάνε την ερώτηση, συνεχίζω μετά το θέμα αυτό. Λοιπόν, να πω το εξής. Επίσημα θα σταματήσουμε σε ένα τεταρτάκι, έτσι όσοι θέλετε να φύγετε. Και όσοι δεν θέλετε να φύγετε ή θέλετε να συνεχίσουμε, εγώ θα είμαι εδώ όσο θελήσετε. Ή και όσοι θέλετε να με δείτε ιδιωτικά, έτσι, εγώ πάλι θα είμαι εδώ και αφού φύγουν και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν δημόσια τις ερωτήσεις, για να σας δω και ιδιωτικά κάποιον από εσάς που θέλει κλπ. Την σύναξή μας θα τη λύσουμε σε ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο από τώρα, αυτή τη στιγμή. Πείτε το ερώτημα, μισό λεπτό. Πείτε με το γιατί πρέπει να φύγει ο Ρασπούτιν. Δεν πειράζει, μπορείτε να το αφήσετε. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία
το 14-15 είναι τα γεγονότα που περιγράφεται και μπορώ να πω ότι και εγώ συμφωνώ σε αυτά και αντιμετωπίζονται πολύ και αντιγνωρίστηκαν πρόσφατα 1,5 μήνα. Αυτό όμως που ήθελα να πω και να ακούσουμε έτσι όλοι, το 14-15 δεν μιλάμε μόνο εμείς εδώ και άλλοι απ' έξω. Σας έστειλα κάτι, είναι απίστευτο, το είναι. Γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα έσχατα, γιατί ήμουν εγώ στον κόσμο παλιότερα. Μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση ότι και στο Ισραήλ και στην Αμερική μιλάμε πάρα πολλοί αναλυτές ή πνευματικοί, από πολλές πλευρές ο καθένας, για τα γεγονότα αυτά που έρχονται, δίνουν και ημερομηνίες. Και μάλιστα ένα τελευταίο από αυτό που σας έστειλα συγκύπτει ακριβώς, μιλάει για το Σεπτέμβριο, ερμηνεύοντας τις 4 εκλήψεις Σελήνης που έχουν γίνει στο παρελθόν, το 1492 για το Ισραήλ που τους διώξαν από την Ισπανία και πήγαν σε όλο τον κόσμο οι Ισραηλίτες, τη δεύτερη τετραπλή έκλειψη Σελήνης το 1948 που έγινε το κράτος του Ισραήλ έθνος και στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 η επόμενη τετραπλή έκπληξη της έκλειψης της Σελήνης το 1967. Και τυχαίνει, αγαπητοί έτσι αδελφοί, τώρα δεν ξέρω αν κάποιος το έχει προσέξει, 14 λοιπόν Απριλίου, τώρα το 14, έχουμε πάλι έκπληξη της Σελήνης, θα τη δείτε, που συμπέπτει ακριβώς με το Πάσχα των Εβραίων. 28 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη Σελήνη και το 15 ακολουθούν άλλες δύο, μία το Μάρτιο και μία ξανά το Σεπτέμβριο. Και ενδιάμεσα αυτές τις τέσσερις έχουμε ολική έκπληξη του ήλιου, αρχές του 15. Αυτά λοιπόν επειδή έχουμε το παρελθόν τρεις φορές που γίνανε πάλι συγκριτές των Εβραίων. Είναι σημαντικά γεγονότα. Προσπαθούν ακριβώς επειδή όλοι βλέπουν ότι δεν πάει άλλο έτσι ο κόσμος, είναι σε διέξοδο, είτε λόγω οικονομικής κρίσης, είτε ο καθένας από δικιά του μεριά. Εμείς ή ο καθένας που έχει άλλη πληροφόρηση, περιμένουμε ακριβώς τον Αντίχριστο. Εξάλλου και στον Αντίχριστο να χτυπήσετε στο ίντερνετ, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και για τον συγκεκριμένο τον Βίλιαμ και για τον Πάπα. Και μάλιστα συνδέουν, για να επανέλθω στο πρώτο θεματάκι με την έκπληξη της Σελήνης, συνδέουν την επίσκεψη του Πάπα, αναφέρθηκε κάπου κάποιο. Ναι, το Μάιο στο 24-25 λοιπόν Μαΐου που κατεβαίνει και μάλιστα είναι όχι τρομερή, γιατί όπως αναφέρθηκε κάποιος κύριος στρατηγός μου, ο οποίος μίλησε, είναι τρομερός δηλαδή ο δικός μας ο Βαρθολομαίος, ακριβώς διάβασα χθες, ότι ανακοίνωσε την επίσκεψη του μαζί. Δικός μας, όχι, εμένα δεν είναι δικός μου πάντως. Θέλω να πω, στο θεωρητικό σας πασιτός, είναι η κεφαλιά της πατριαρχικής. Κατεβαίνει μαζί του στα Ιεροσόλυμα. Είναι απίστευτα πράγματα. Άρα επιβεβαιώνω λίγο πολλές συλλήξεις. Δεν θέλω να κάνω ερώτηση. Την ερώτηση που έχω, θέλω να βοηθήσετε απάντηση. Απαντήσατε ήδη εσείς ότι σε 2-3 ανθρώπους για τις αγνώσεις, όπως είπαμε, 1,5 μήνα, το ανέφερα σε κάποιους κύκλους που μιλάω, αναφερόμενο ούτως ή άλλως γιατί εγώ τα βλέπω όχι αυτά. Σε αυτή τη λεπτομέρεια που τα βλέπετε εσείς. Είπα λοιπόν ο πατήρ Μάξιμος προβλέπει ακριβώς κάποια χρόνια τα οποία δεν κάνει ανάλυση, δεν είναι προφήτης, τα στηρίζει σε συγκεκριμένα γεγονότα που είναι σωστά. Ορθοτομεί το λόγο ακριβώς. Δεν έχει κάνει κάποιος άλλος πνευματικός. Όχι, ο καθένας παίρνει ένα κείμενο στην γραφή και λέει: εγώ το ερμηνεύω έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος έτσι. Εσείς δεν λέτε αυτό. Λέτε ακριβώς 1, 2, 3, 4. Που ορθοτομείται. Να είναι άδεια ακριβώς και δεν την παρατηρεί κανείς εδώ. Τι λέει, είναι ακριβώς ο πατήρ Μάξιμος, όπου το είπα και εγώ. Είναι πλανημένος, είναι. Εγώ και το έχω γράψει σε κάποια site. Όχι να σας πιστώ, λέω το ένα είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, και όλοι εσείς που αναλύετε, το ίδιο λέτε κι εσείς. Αρμηνεύετε λοιπόν τον Ραήλ και λέτε δεν λέει αυτό 200. Αυτό. Τι είστε εσείς, μια μικρή παρένθεση. Μια μικρή παρένθεση. Δημόσια δεν ήταν η σύνταξη σήμερα. Αν δεν το έχουμε αναρτήσει εδώ και ένα μήνα περίπου στο site μας. Δεν μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε από τους παπάδες, ποτάδες, έτσι, πιστεύουν κάτι διαφορετικό και ότι εγώ λέω ανοησίες, βλακίες, πλάνες κλπ. Να έρθει να μπει εδώ πέρα μέσα να κατήσει και να κάνει ένα διάλογο ή να εκθέσει τις απόψεις του και να με αναιρέσει, να αντικρούσει όλα αυτά τα πράγματα. Ή δεν τα κάνει εσείς. Μα εσείς είστε πλανεμένος που λέτε αυτό και αυτοί πάλι ερμηνεύουν, αλλιώς δεν είναι. Δεν είστε εκεί. Λέω όλοι αυτοί οι Άγιοι, όλοι οι φωτογράφοι, οι ερμηνευτές, όλοι πάλι και αυτοί κάνουν μια ερμηνεία. Δεν είναι. Μόνο εσείς είστε. Δεν έχει καμιά λογική. Σίγουρα δεν δέχονται διάλογο, μόνο αυτό το λέει. Αυτά ήθελα να πω και τη γνώμη σας γι' αυτό. Αν πραγματικά οι εκπλήξεις είναι στα σημεία του Ντανιήλ, για τον Ντανιήλ λέει ότι τότε θα δώσω σημεία στον ουρανό, θα μειωθεί το φως του ήλιου. Αλλά αυτό έχω την εντύπωση ότι είναι πριν τέσσερα. Αυτά είναι για το τέλος. Πάντως και αυτά που αναφέρατε δεν είναι τυχαία. Χρήζουν παρακολουθήσεως και προσοχή κλπ. Και δεν αποκλείεται να είναι έτσι όπως θα γράψουν. Δίνουν συγκεκριμένη ώρα 28, λοιπόν, οπότε λέτε και στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και προσέχουν στις 1290 μέρες και πάνε ακριβώς με την τρομερή εντύπωση. Γιατί μην ξεχνάμε. Μετά Απριλίου το 18 που λέτε. Μην ξεχνάμε ότι μπορεί εμείς να έχουμε άλλα δεδομένα σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά ο διάβολος έχει άλλα δεδομένα.
Ο διάβολος έχει τον αποκρυφισμό του, έχει τους μάγους του, έχει τα διαβολάκια του, έχει τις αιρές του, έχει τους πλάνους κλπ. Έχει αποκρυφιστικά πράγματα, έχει τους πλανήτες, έχει άλλα σημάδια για τους δικούς του ανθρώπους. Έτσι. Οπότε αυτοί, για αυτούς λοιπόν, κάποια πράγματα θέλουν να τα ταυτίσουν και να τα παρουσιάσουν ως σημεία, ως γεγονότα σημαντικά για να εφαρμόσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Σε ευχαριστώ και για το πράσινο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ποιος είχε σειρά. Ορίστε. Το σφράγισμα θα το επιβάλλει ο Αντίχριστος όταν αναλάβει την εξουσία ή θα ξεκινήσει από τα όργανα του λίγο πριν. Πότε θα γίνει περίπου, από ό,τι γνωρίζεσαι. Είδατε κανένα αυτοκράτορα και κανένα βασιλιά να εκτελεί ο ίδιος και να σκοτώνει ανθρώπους ή να εφαρμόζει νόμους κλπ. Αυτός βγάζει νόμους, δίνει εντολές. Όλοι οι αυτοκράτορες και όλοι οι βασιλείς και όλοι οι κυρίαρχοι το κάνουν, εντολές δίνουν. Με την ίδια λογική λοιπόν και με τα ίδια δεδομένα, ο Αντίχριστος θα δίνει εντολές. Έτσι, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Οπότε ο ίδιος κυριολεκτικά, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι σχετικό. Τι θα γίνει όμως. Δεν υπάρχει σφράγισμα, αυτό που λέει η Αποκάλυψη. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και το έχω γράψει και αυτό. Έτσι, βλέπετε, μιλούσα χθες με κάποια κοπέλα που είναι καθηγήτρια τηλεφωνικά και μιλούσαμε για τα θέματα αυτά. Με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει διάφορα τέτοιες απορίες. Και λέω, έχω γράψει για το θέμα αυτό. Λέει, ναι, δεν το ήξερα. Λέει, α, ωραία κλπ. Μετά, κάποιο άλλο θέμα, λέω, έχω γράψει και γι' αυτό. Λέω, και γι' αυτό έχετε γράψει. Λέω, και γι' αυτό έχω γράψει. Μετά κάτι άλλο, και γι' αυτό έχω γράψει, μπορεί να το δεις εκεί πέρα. Λέω, και γι' αυτό, λέει, πόσα έχετε γράψει, πόσα βιβλία έχετε βγάλει. Δεν το λέω για να μου πείτε μπράβο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τα λέμε τίποτα, που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε όλα τα βιβλία που έχουμε γράψει, το 2006 μέχρι σήμερα. Για όλα τα σημαντικά εκείνα εσχατολογικά θέματα, τα οποία μας αφορούν και ζούμε και θα ζήσουμε. Όλα έχουν απαντηθεί. Έτσι. Μέσα λοιπόν αυτό στο βιβλίο «Η κάρτα του πολίτη και το χάραγμα της Αποκαλύψεως» έχω απαντήσει και σε αυτό, την ερώτηση και την απορία κλπ. Και έλεγα λοιπόν εκεί σε κάποιο σημείο μέσα στις σελίδες μας ότι λένε ορισμένοι για την κάρτα του πολίτη ότι είναι αραβόνας του σφραγίσματος, του χαράγματος. Ορίστε. Παλαιομερολογίτες. Όχι, και νομερολογίτες. Και νομερολογίτες. Υπάρχει ο πατήρ 40-40. Ο οποίος το λέει και το κηρύττει. Είναι αραβόνας του σφραγίσματος. Έτσι. Και τους λέω το εξής. Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι αυτοί που λένε ότι η κάρτα του πολίτη. Προσέξτε να δείτε αντιφάσεις, οξύμορα σχήματα. Οι ίδιοι αυτοί που λένε ότι αυτό είναι η κάρτα του πολίτη, είναι χάραγμα, είναι προστάδιο, είναι συγγνώμη, αραβόνα του σφραγίσματος ή κάποιο άλλο όρο που χρησιμοποιούν, βοηθήστε με μια τέτοια στιγμή. Αραβόνα του σφραγίσματος. Και προάγγελος. Και προάγγελος, ναι. Τέλος πάντων, μπορεί να τη θυμηθώ στη συνέχεια. Προχάραγμα. Είναι προχάραγμα, είναι προστάδιο, προάγγελος, είναι αραβόνα του σφραγίσματος, του χαράγματος κλπ. Οι ίδιοι λοιπόν αυτοί που λένε ότι η κάρτα του πολίτη είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, λένε άμα του ρωτήσει ο Αντίχριστος που είναι. Δεν έχει έρθει. Δεν γεννήθηκε, δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει, ούτε γνωρίζει. Πρε άνθρωποι, πάτε καλά, επικοινωνείτε. Επικοινωνείτε με το μυαλό σας. Πώς είναι προστάδιο, προάγγελος και αραβόνας του σφραγίσματος χωρίς Αντίχριστο. Πώς, πού είναι ο Αντίχριστος. Υπάρχει γάμος αραβόνας χωρίς νηφίο. Ξέρετε καμιά γυναίκα να αραβωνιάζεται χωρίς να υπάρχει αραβόνας, αραβωνιαστικός. Αραβόνας λέει του σφραγίσματος. Αφού είναι ο αραβόνας, ποιος θα κάνει το σφράγισμα, ο Αντίχριστος. Πού είναι ο Αντίχριστος, αφού είναι αραβόνας. Ο γάμος έπεται του αραβόνος. Άρα λοιπόν ο αραβωνιαστικός πού είναι, ο Αντίχριστος πού είναι. Δεν ξέραμε λέει. Δεν ήρθε. Είπετε λοιπόν ότι ήρθε ο Αντίχριστος, όπως λέει ο πατήρ Μάξιμος, και ορθώς λέει ότι ήρθε ο Αντίχριστος, και έχει δίκιο, και η κάρτα του πολίτη συνεχίστε μετά, είναι αραβόνας, ή άμα λέτε δεν ήρθε ο Αντίχριστος ή δεν ξέρουμε πότε ήρθε, πότε θα έρθει κλπ. Μη λέτε ότι είναι αραβόνας του σφραγίσματος. Δεν κολλάνε αυτά τα δύο, δεν ταιριάζουν. Έτσι λοιπόν,
στην μόνο όταν θα έχει αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος θα υπάρξει σφράγισμα του Αντιχρίστου. Θα ξεκινήσει δηλαδή μετά την εθρόνωσή του. Όλα αυτά που λένε, δράτω με τις ευκαιρίες. Έτσι είναι μια ερώτηση που δεν την κάνατε. Ίσως θα την κάνατε στη συνέχεια ή κάποιος από εσάς μετά στη συνέχεια να μου έφερε την ερώτηση. Όλα αυτά που λένε ότι όλα αυτά τα συστήματα, οι ηλεκτρονικές κάρτες, οι ταυτότητες, τα διαβατήρια, κάρτα του πολίτη, τα διαβατήρια, τα βιομετρικά κλπ. Είναι πάλι αραβόνας, προστάδιο, προάγγελος κλπ. Ή χάραγμα, όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Το λέω απλά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τα έχουν χαμένα, δεν μπορούν να διακρίνουν τη δεξιά οδό από την αριστερά, το φως από το σκότος, να χωρίσουν δυο... Που λέγεται Ευαγγέλιο. Έτσι, να χωρίσουν δυο γαϊδωριών. Σχέδιο και μομέτω. Τι είναι το χάραγμα, το έχω γράψει εδώ, έχω ειδικό κεφάλαιο μέσα που λέω, βρε παιδιά, ποιο είναι το χάραγμα. Και λέω εδώ μέσα, ποιο είναι το χάραγμα. Χάραγμα τι είναι. Δεν έχει να κάνει τίποτα, ούτε με τσιπ, ούτε με μικροτσιπ, ούτε με ταυτότητες, ούτε με κάτι. Τι είναι το χάραγμα. Χάραγμα είναι η χάραξη του διαβόλου στη ψυχή σου. Αυτό είναι το χάραγμα, πνευματικά. Και τι έρχεται. Έρχεται, αυτό είναι το αόρατο. Έρχεται και το ορατό. Ποιο είναι το ορατό. Να πάρει το χεράκι, το σύμβολό του ή στο μέτωπο. Που και αυτό είναι συμβολικό. Δεξιά, γιατί δεν σου. Δηλαδή, αστεία πράγματα. Δηλαδή, αν μας βάλει ο Αντίχριστος ή τα όρατα του Αντιχρίστου το χάραγμα στο αριστερό, εγώ δεν είμαι σφραγισμένος. Η Αποκάλυψη τι λέει. Δεξί χέρι, δεν λέει. Άρα, άμα εγώ το πάρω μηγέννητο στο αριστερό, δεν θα είμαι σφραγισμένος. Έτσι δεν είναι. Γιατί σου λέει δεξί χέρι. Γιατί σου λέει μέτωπο. Γιατί είναι συμβολικά και τα δύο. Το ότι είναι συμβολικό κάτι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και κυριολεκτικό, αλλά έτερο είναι κάτερο. Είναι μεν αλληγορικό, δηλαδή λέγοντας δεξί χέρι εννοεί όλα τα καλά έργα εκ δεξιών. Ο Θεός δεν λέει εξ αριστερών θα θέσει τους δικαίους και τους καλούς. Εκ δεξιών λέει. Γιατί, δηλαδή εκεί πέρα δηλαδή, όσοι μπουν από τα αριστερά, δηλαδή άμα δείτε και τη Δευτέρα Παρουσία. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά είναι ο πρόδρομος. Δηλαδή ο πρόδρομος είναι εξ αριστερών του. Πάει στην κόλαση δηλαδή. Και όλοι αυτοί που θα είναι δίπλα από τον πρόδρομο, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι είναι η μισή δεξιά του και η μισή αριστερά του. Δηλαδή αυτοί που είναι αριστερά του, η μισή Απόστολοι που είναι δεξιά του θα πάνε κοντά του στο παράδεισο. Και οι άλλοι έξι, οι άλλοι μισή θα πάνε στην κόλαση. Που θα είναι από τα αριστερά του. Αστεία πράγματα. Αλλά όμως είναι συμβολικά, είναι αλληγορικά. Εκ δεξιών λέει, δεν λέει εξ αριστερό. Έτσι. Άρα λοιπόν το δεξί χέρι που λέει αποκάλυψη εννοεί τα καλά έργα, τις καλές πράξεις που συμβολίζονται με το δεξί χέρι. Και το μέτωπο, τι συμβολίζει το μέτωπο, το μυαλό, το νου του ανθρώπου. Που εάν θέλει ένα νου ανθρώπινο μπορεί να τον κάνει νου Χριστού ή μπορεί να τον κάνει τι, νου διαβόλου ή νου Αντιχρίστου. Άμα δεν προσέξει. Αυτό είναι το χάραγμα. Κάνεις το νου σου, αντί νου Χριστού, τον κάνεις νου διαβόλου, νου Αντιχρίστου. Παίρνεις το σφράγμα στο χέρι σου, στο δεξί, δηλαδή σταματάς να κάνεις τα έργα του Θεού και κάνεις τα έργα πια νου, του διαβόλου, του Αντιχρίστου. Τι συγκατάθεση που λέγατε πάντα για κάτι θεματίστες. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μέχρι με αυτά που λέτε αυτή τη στιγμή, είναι ότι θα έρθουν τα τρία πρόσωπα, ο Αντίχριστος, ο Ψεύδος και το Θηρίο. Όταν λέμε το θηρίο ο κόσμος εκείνη την εποχή, τι τώρα γρήγορα λέει, θα βλέπει ένα πραγματικό θηρίο. Όχι. Είναι συμβολικά, αλληγορικά. Όπως και ο προφήτης Δανιήλ, ερμηνεύοντας τα όνειρα του Ναβουχοδονόσορα. Α, προσέξτε, όνειρα του Ναβουχοδονόσορα. Πρωτοστατικά όνειρα και οράματα. Ο Θεός σε ποιον έστειλε τα οράματα. Στον Ναβουχοδονόσορα. Ποιος ήταν ο Ναβουχοδονόσορας. Ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Λάτρευε τα είδωλα. Σε αυτόν τον άστερ. Τι να κάνουμε, να πούμε και τα άστερ στον Ναβουχοδονόσορα. Ή ακούμε ότι είναι πρωτεστατικά επειδή ήταν οράματα και ονείρατα. Και τα ερμήνευσε ο Δανίλη. Και ο Δανίλη τι κάνει τώρα. Πάει και ερμηνεύει πρωτεστατικά οράματα και ονείρατα. Ντροπή σου, Δανίλη. Ντροπή. Όχι και πρωτεστατικά οράματα και ονείρατα. Και μάλιστα από έναν δολολάτρη βασιλιά να ερμηνεύει. Βλέπετε λοιπόν που πάει όταν ο άλλο δεν ξέρει τι του γίνεται. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα οράματα και στα ονείρατα του Ναβουχοδονόσορα που ερμήνευσε ο Δανίλη και μας είπε ποια είναι η ερμηνεία του, μιλάει για θηρία. Θα έρθουν τέσσερα θηρία. Το ένα το παρουσιάζει
ως λεοντάρι, το άλλο ως άκτο, το άλλο ως λελοπάρδρο και το άλλο ως φοβερό και τρομερό. Και λέει ο Βανίλ, το λεοντάρι λέει, είσαι εσύ βασιλιά. Είναι Βαβυλώνη λέει. Θηρίο, αλλά ήταν ο Ναβουχοδονόσορο και η Βαβυλώνη. Η αρκούδα ήταν οι Πέρσες με τους Μύδους. Θηρίο του λέει, αρκούδα τη λέγανε Πέρσες και Μύδοι. Η λεοπάρδα ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν γρήγορος τη λεοπάρδα, δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια, σε τρία χρόνια κατέκτησε όλη τη γη, όλη την οικουμένη. Προφητευμένο, την Παλαιά Διαθήκη, 600 χρόνια π.Χ. 300 χρόνια πριν έρθει ο Αλέξανδρος. 300 χρόνια. Του είχε πει ο Θεός ότι θα έρθει ο Αλέξανδρος και θα κατακτήσει όλη τη γη. Λεοπάρδα τον ονόμασε. Γρήγορο δηλαδή, τακή. Και όντως. Και είπε ο Δανίλ, αυτή είναι λέει η αυτοκρατορία των Ελλήνων. Το είπε. Ο Δανίλ. Στην Παλιά Διαθήκη. Και το τέταρτο λέει το φοβερό και τρομερό που δεν βλέπετε, δεν αντικρίζετε. Ποιο είναι? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που υπάρχει. Όλα αυτά θέλουν πολύ χρόνο και πολύ διάλογο, έτσι, και δεν μπορούμε όλα να τα αναπτύξουμε. Αλλά εν συντομία μόνο σας δίνω ένα... Λέω, μην ξεχάσω το που θέλω να σας πω με το θηρίο, με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θυμήστε το, αν το ξεχάσω λόγω αυτού που θα πω του σημαντικού. Είχα πράγματα να σας πω, όχι σήμερα, γενικά, πολλά, πάρα πολλά. Αλλά δεν σας τα είπα ποτέ, ούτε τα έγραψα. Γιατί? Γιατί ποιος εκτίμησε αυτά στα βιβλία που έγραψα όλα τα προηγούμενα χρόνια? Τα εκτίμησε κανένας? Κανένας. Βρέθηκε ένας να πει, όχι λαϊκός, δεν είναι ο λαϊκός, έτσι λαϊκή πάρα πολύ, δόξα τω Θεώ. Ένας κληρικός ή ένας μοναχός ή ένας αρχιερέας να πει σημαντικά όλα αυτά, σπουδαία, έλα πατέρα Μάξιμε να τα συζητήσουμε και να δούμε και να τα αναπτύξουμε και να βρούμε και άλλα, να προσθέσουμε και άλλα. Σε ιστορογραφικό. Ε? Συγγνώμη, τώρα σε ιστορογραφικό. Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Όχι για το λόγο, σε Στεφάνη, δεν είπε και όποιος να το λέει δεν πειράξει. Έχω ακούσει τόσα πολλά. Έχω ακούσει τόσα πολλά που δεν μου καίγεται καρπάκι πλέον. Έτσι, δεν μου καίγεται καρπάκι. Ας λένε ό,τι θέλουν. Και αν για τον Χριστό που ήταν Χριστός, που ήταν Θεός, είπανε τόσα και τόσα. Τι δεν άκουσε ο Χριστούλης μας? Τι δεν τον είπανε? Πλανεμένο δεν τον είπανε? Ερετικό δεν τον είπανε? Σαμαρίτη? Δαιμονισμένο δεν τον είπανε? Τι δεν τον είπανε? Δεν τον περιπέζανε, δεν τον χλεβάζανε, δεν τον φτύνανε? Τι δεν κάνανε στον Χριστό? Εάν λοιπόν ένας Χριστός, ένας Θεός, ένας Υιός Θεού δέχτηκε όλα αυτά που ήτανε, θα μπορούσε με ένα φύσιμα του στόματος να τους διαλύσει όλους και τα υπέμεινε, και αν τόσοι και τόσοι Άγιοι ανά τους αιώνες πάλι κλεβάστηκαν και κατηγορήθηκαν και συκοφαντήθηκαν. Και αν ο Χριστός μας είπε με ένας από τους μακαρισμούς, είναι μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσε και διώξωσε και κυνηγήσουν και κλεβάσουν και συκοφαντήσουν κλπ. Ο μισθός σας θα είναι πολύ σε τους ουρανείς. Πώς θα γλίτωνα εγώ που είμαι πολύ κατώτερος ασυγκρίτως με τους Αγίους και φυσικά ούτε κατά διάνοια θα μπορούσα να συγκριθώ, όχι μόνο εγώ, οποιοσδήποτε άνθρωπο με τον Χριστό μας. Πώς θα γλίτωνε? Εάν αυτοί δεν γλίτωσαν οι Άγιοι μας, και αν δεν γλίτωσε ένας άνθρωπος, πώς θα γλίτωνε εγώ? Ας πούνε λοιπόν ότι θέλουν, και ας λένε και ας χλεβάζουν και ας κατηγορούν και ας σκοπαντούν και ας λένε ότι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς εγώ το έχω καμένο το δισάκι μου, έτσι. Δεν έχω τίποτα, ούτε είχα ποτέ, ούτε έχω, ούτε θα έχω. Το έχω πει επανειλημμένες φορές και το ξαναλέω για άλλη μια πολλωστή φορά. Δεν έχω ούτε μισθό, δεν είχα ποτέ ούτε μισθό, δεν είχα ποτέ ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν είχα ποτέ καμία κινητή εκείνη την περιουσία, δεν είχα ποτέ τίποτα, μέχρι και σήμερα. Έχετε το Θεό. Αυτό είναι μία, πώς να το πω, θέλω να ελπίζω, έτσι, ότι τουλάχιστον δεν έχω τίποτα από όλα αυτά, αλλά έχω το Θεό μαζί μου και παρόλο που έχω τις αμαρτίες μου και τις αδυναμίες μου και τα πάθη μου, έτσι θέλω να πιστεύω ότι είναι κοντά μου και με βοηθάει και με φωτίζει και με καθοδηγεί. Και εύχομαι να είναι μέχρι τέλος. Έτσι λοιπόν, λέω για ποιο λόγο να πω περισσότερα. Εδώ είπατε πόσα είπαμε το βιβλίο 2018. Πόσα είπα.
Πόσες αποδείξεις έχει μέσα για τη Δευτέρα παρουσία, με στοιχεία, με ντοκουμέντα? Τίποτα. Δεν εκτίμησαν τίποτα. Εδώ είπαμε στην Αποκάλυψη τόσα πράγματα. Πού στάθηκαν όλοι, στη 18ρα. Από όλα αυτά που είπαμε, η 18ρα τους πείραξε. Η 18ρα ήταν. Γιατί έχει ψωμί. Και εύκολα μπορεί να πατήσει και να γελιοποιήσει και να προσανατολίσει και να κινήσει και να πει: ένα μωρέ το γελίο τώρα. Άκου τώρα πώς, από πού βγάζει τώρα ότι θα γίνει το 18 Δευτέρα παρουσία. Λέτε και ο πατήρ Μάξιμος έβγαλε ότι θα γίνει Δευτέρα παρουσία από τη 18ρα. Και όχι από όλα αυτά που έχω γράψει όλα τα προηγούμενα χρόνια και από το 2018 και από τον Αντίχριστο, με όλα αυτά τις 2.000 παραπομπές και τις 3.000 σελίδες που αποδεικνύουν όλα αυτά που λέω. Αλλά τι να πεις, όταν ο άλλος θέλει να δεστρεβλώσει, θέλει να προσανατολίσει, βρίσκει πολλά πράγματα και πολλά σημεία να σταθεί. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα ο Θεός μου απεκάλυψε. Πάρα πολλά. Τόσο ασύλληπτα που είναι ασύλληπτα για το νου του ανθρώπου. Πολλά. Τα οποία όμως ούτε τα έχω γράψει, ούτε τα έχω πει, παρά μόνο στους πολύ στενούς μου συνεργάτες. Έτσι, και όχι όλα. Και λέω, κοίτα να δεις, γιατί να μην το ξέρουν αυτό τώρα οι άνθρωποι, δηλαδή καίγομαι μέσα μου, στεναχωριέμαι. Λέω αυτό το πράγμα, αυτή τη μεγάλη αλήθεια που λες, λες τι σοφία είναι αυτή ο Θεός. Τι, χαίρε βάθος αμέτρητο κλπ. Και λες τώρα αυτό τώρα, αυτή την αλήθεια, είναι αλήθεια της πιστιός μας. Την οποία την έχει και κρυμμένη, όντως την έχει και κρυμμένη ο Θεός. Αλλά στο λέει όμως, στο λέει, σου λέει ερευνάτε τα γραφάς. Γιατί μέσα εκεί λέει βρίσκεται όλη η θησαυρή. Ερευνάτε. Δεν σου είπε διάβασε, ερεύνα. Έρευνα τι σημαίνει, ψάξιμο. Οι άγιοι τι σου λένε, σου λέει πρόσχη, μην προσπερνάς λέει τυχαία το γράμμα της γραφής και τα λόγια. Γιατί από πίσω λέει κρύβονται σπουδαία νοήματα. Τα οποία άμα δεν τα ψάξεις, άμα δεν τα ερευνήσεις, και βέβαια εάν δεν παρακαλέσεις το Θεό, και βέβαια αν δεν έχεις πνεύμα Θεού, και βέβαια αν δεν έχεις ταπείνωση, και βέβαια αν δεν έχεις πολλά πράγματα, ο Θεός δεν σου τα στέλνει, δεν στα φανερώνει ποτέ. Ούτε ο Θεός φώτισε μια εποχή και τελείωσε και πάει το πνεύμα το Άγιο, δεν ξαναφώτισε κανένα. Προσέξτε, 7 οικουμενικές συνόδους έχουμε. Γιατί ρε παιδιά έχουμε 7, δεν μπορούσαμε να έχουμε μία, με μία να τα πει όλα και τελειώνουν όλα και τα πράγματα. Δεν τα είπε όμως, δεν φώτισε από την πρώτη όλους να τα πούνε όλα. Ήρθε και η δεύτερη μετά από κάποια χρόνια, ήρθε και η τρίτη, ήρθε και η τέταρτη. Έτσι μέσα στο διάστημα 400 χρόνων έβγαλε 7 οικουμενικές συνόδους. Και μετά οι Άγιοι διαβάζεις τους Αγίους, βλέπεις άλλα λέει ο ένας Άγιος, έτσι. Και αργότερα σου προσθέτει και κάτι άλλο καινούριο με ένας άλλος Άγιος. Γιατί? Γιατί είναι αυτή η εκκλησία μας. Είναι ζώση η εκκλησία μας, δεν είναι κοιμισμένη, δεν είναι νεκρή. Δεν έγινε ότι έγινε την εποχή του Χριστού, το καιρό εκείνο ή την εποχή των Αγίων και όλα τελειώσανε εκεί. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο λέει θα είναι μαζί σας μέχρι πότε. Μέχρι το τέλος, μέχρι την τελεία. Δηλαδή, το... Για το σφράγιο μακάρι, δεν το ολοκληρώσετε. Ναι. Γιατί είχατε γράψει το βιβλίο ότι θα ζητηθεί κάτι να πούμε την πίστη. Από εκεί θα καταλάβουμε ότι είναι σφράγισμα. Ναι. Και όχι φακέλωμα μόνο. Ναι, δεν το ξέχασα, θα έρθεις. Έτσι λοιπόν, πολλά πράγματα υπάρχουν τα οποία ο Θεός μας φώτισε και μας βοήθησε να αντιληφθούμε κλπ. Τα οποία δεν τα κατέθεσα, δεν τα έγραψα και ούτε θα τα πω και θα καταγράψω γιατί δεν είμαστε άξιοι. Έτσι, αν αυτά τα λίγα που είπαμε σημαντικά με ένα αλλά λίγα δεν τα εκτιμήσαν οι άνθρωποι, δεν πρόκειται ποτέ να δώσω στους χείρους και στα σκυλιά επιπλέον στοιχεία και επιπλέον δεδομένα και επιπλέον αλήθειες, έτσι, που έχουν σχέση με την πίστη μας, με την ορθοδοξία μας και με τα χρόνια του Αντιχρίστου. Ήταν γραμμένο, το είπε. Πάρτε το Δανιήλ όλοι. Πάτε στο σπίτι σας, πηγαίνετε στην Καινή στην Παλιά Διαθήκη. 12ο κεφάλαιο Δανιήλ. Διαβάστε. Τι λέει? Υπάρχουν λέει πράγματα τα οποία θα είναι κρυμμένα, λέει. Και καλυμμένα. Μέχρι πότε? Μέχρι το τέλος του κόσμου, λέει. Τότε, λέει, στο τέλος του κόσμου, θα φωτίσω, λέει, κάποιους ανθρώπους να τα βρουν και να σας τα πούν. Τότε. Και οι ολίγοι λέει συνίσουση, οι πολλοί ου συνίσουση, οι λίγοι θα καταλάβουν, οι πολλοί δεν πρόκειται να καταλάβουν. Πηγαίνετε, Παλαιά Διαθήκη, προφήτης Δανιήλ, το 10ο κεφάλαιο. Διαβάστε και το κείμενο. Και σφράγισον αυτό. Ορίστε. Και σφράγισον αυτό. Ναι. Και σφράγισον, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Έτσι λοιπόν σφράγισμα, τι είναι? Είναι
η άρνηση του Χριστού μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Η άρνηση του Χριστού μας και η σύνταξή μας με τον Αντίχριστο. Ή και τα δύο ταυτόχρονα. Ή το ένα από τα δύο. Δεν έχει σημασία. Ή το ένα από τα δύο ή και τα δύο. Είναι όμως και στο σώμα. Αυτό είναι έτερον εκάτερον δευτερεύον, το οποίο εάν υπάρχει μόνο αυτό, αλλά δεν υπάρχει το προηγούμενο, δεν είναι χάρημα. Έχουμε δύο ανθρώπους. Προσέξτε, να καταλάβετε τι θέλω να πω, είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο ως Θεό και Βασιλιά, αλλά δεν έχει πάρει ούτε στο χέρι, στο δεξί, ούτε στο μέτωπο τη σφραγίδα του. Αυτός είναι ο ένας άνθρωπος. Και έχουμε έναν άλλον άνθρωπο που έχει πάρει είτε στο δεξί χέρι, είτε στο μέτωπο τη σφραγίδα του Χριστού, αλλά δεν έχει αρνηθεί ούτε τον Χριστό, ούτε έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Ποιος είναι ο σφραγισμένος? Τους πήρε το χάραμα στο δεξί χέρι. Ποιοι συμφωνούν με την κυρία, να σηκώσουν χέρι. Εγώ δεν στα μπερδεύω. Εγώ προσπαθώ να στα ξεμπερδέψω. Έχουμε δύο ανθρώπους. Παραλαμβάνω, ακούστε με. Έχουμε δύο ανθρώπους. Ένα παράδειγμα σας παίρνω. Έχουμε δύο ανθρώπους. Παίρνουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας από τους δύο έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Έχει υποταχθεί στον Αντίχριστο, τον προσκυνάει ως Θεό, ως Βασιλιά κλπ. Κλπ. Έτσι. Αλλά δεν έχει πάρει όμως το χάραγμα το εξωτερικό στο χέρι ή στο μέτωπο. Δεν το έχει πάρει. Και έχουμε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος παίρνει το χάραγμα στο χέρι του, αυτό, όποιο και να είναι αυτό, ή στο μέτωπο, αλλά δεν έχει προσκυνήσει τον Αντίχριστο, ούτε έχει έρθει το Χριστό. Ποιος είναι σφραγισμένος? Λοιπόν, ποιοι λένε και οι δύο, σηκώστε χέρια. Ωραία, κατεβάστε. Ποιοι λένε αυτός που έχει πάρει εξωτερικά? Ωραία. Ποιοι λένε αυτός που έχει πάρει, που έχει αρνηθεί εσωτερικά? Πρώτος. Ναι, αλλά και το άλλο το πάρει. Σωστά, αυτός που έχει πάρει το χρόνο. Θα καταλάβετε. Αυτό που σας λέω, σας το λέω για να καταλάβετε, για να ξεκαθαρίσετε. Γιατί αυτό έκανε το βιβλίο, το οποίο βέβαια το βιβλίο δεν το διαβάζει σχεδόν κανένας. Ξεκαθάρισε αυτό το θέμα με στοιχεία, με αποδείξεις, με ντοκουμέντα, με επιχειρήματα, με αναφορές στους Αγίους και στην Αγία Γραφή κλπ. Και τους λέω, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρετε τι πάνε τα τέσσερα, όχι σε εσάς, σε αυτούς που μιλάνε για αραβόνα κλπ. Για ποιο το χάραγμα, η τάδε αυτό ήταν χάραγμα, το άλλο προσπάθημα. Είπαμε, όχι μόνο παλαιμολογήτες, κυρίως παλαιμολογήτες, αλλά και νομιολογήτες. Ναι, δεν διαφωνώ. Η πλειοψηφία. Όπω και με τον αριθμό 140.000. Ο Ιερέας πάρει το χάραγμα. Λέει το τσιπάκι. Ναι. Αυτό. Τι δεν έχει να δώσει. Το Ιερέας του το δώσανε. Τι σημαίνει αυτό ότι είναι. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το πούμε στη συνέχεια. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Το είπε ο κύριος Αλέξανδρος. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Πρέπει να καταλάβετε και εσείς και όλοι όσοι θα ακούσουν την ομιλία. Θα την ακούσουν πολλοί, αλλά λίγοι θα καταλάβουν. Εν πάση περιπτώσει, μένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω το καθήκον μου, λέω αυτά που πρέπει να πω. Έχω γράψει αυτά που έχω γράψει. Όποιος θέλει να ακούσει και να ακολουθήσει, δικαίωμά του. Όποιος δεν θέλει, πάλι δικαίωμά του, αλλά ας τα κάνει καλά μετά με το Θεό. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν τι είναι χάραγμα. Το χάραγμα δεν έχει να κάνει κάτι με εξωτερικό σημείο. Ξεχάστε το αυτό. Σβήστε από το μυαλό σας όλα αυτά που ξέρετε και έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Τσιπάκια, ταυτότητες, διαβατήρια κλπ. Δεν έχουν να κάνουν όλα αυτά με το χάραγμα. Μην εστιάζετε εκεί. Εστιάζετε στο δέντρο και όχι στο δάσος. Αυτό είναι δευτερεύον, επουσιώδες, το οποίο είναι συμπληρωματικό του χαράγματος. Το οποίο είτε υπάρχει αυτό το δεύτερο, τα τσιπάκια με τα μικροτσίπ, οι ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα βιομετρικά και όλα αυτά, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Μπορεί, δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί και να μην είσαι σφραγισμένος. Μπορεί και να είσαι αν έχεις κάνει αυτό που θα πούμε το χάραγμα, αλλά μπορεί και να μην είσαι. Τι είναι λοιπόν χάραγμα, ορίστε. Τι είναι λοιπόν χάραγμα. Χάραγμα είναι η άρνηση της πίστεώς μας. Αυτό είναι το χάραγμα. Ή χάραγμα είναι η προσκύνηση του. Αυτό είναι το χάραγμα. Αυτό τι κάνει. Σε χαράζει. Πώς σε χαράζει? Όχι ορατά. Ψυχικά, αόρατα. Πού? Στη ψυχή σου. Τι σε κάνει? Ο παδό του Αντιχρίστου. Αυτό είναι το χάραγμα. Είναι δηλαδή χάραγμα, δηλαδή με άλλα λόγια τι είναι? Η άρνηση του Χριστού μας.
η προσκύνηση του Αντιχρίστου. Αυτό είναι το χάραμα που λέει η Αποκάλυψη. Αυτό είναι το χάραγμα της Αποκαλύψεως. Δεν υπάρχει άλλο χάραγμα, ούτε σφράγισμα. Όσα μικροτσίπ και να πάρετε, όσα ταυτότητες και να πάρετε, όσες διαβατήρια και να πάρετε, εάν πρωτίστως δεν σας ζητηθεί να αρνηθείτε τον Χριστό ή να προσκυνήσετε τον Αντίχριστο, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά σφράγισμα. Άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν απάνω το 666 ή οτιδήποτε άλλο. Το δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να τα πάρουμε ελαφριά την καρδία, όπως λέγαμε από τη δεκαετία του 80 που λέγαμε όχι σε όλα αυτά. Λέγαμε όχι σε όλα αυτά, όχι γιατί ήταν σφράγισμα, όχι γιατί το ένα και γιατί ήταν αραβώνες και όλα τα άλλο, αλλά για να μην συντελέσουμε στην εξέλιξη του σφραγίσματος, για να μην γίνουμε σκαλοπατάτη και έχουν πιο γρήγορα αυτά τα γεγονότα. Για ποιο λόγο, και για να τι εγώ να κουβαλάω πάνω μου, έστω και άθελά μου, το σύμβολο του διαβόλου, το Αντιχρίστου, συγγνώμη, το 666. Γιατί να κουβαλάω πάνω μου, θέλω δεν θέλω, τη μορφή του διαβόλου κλπ. Για ποιο λόγο. Δεν το θέλω. Εκεί θα αγωνιστώ. Αλλά όχι όμως ότι αυτά, εάν μας τα επιβάλλουν με το ζόρι. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Τα λέμε όλα στο βιβλίο αυτό μέσα, τα έχω πει όλα αναλυτικά. Ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανόητο αυτό που λέω. Πείτε βρε παιδιά ότι ζούσαμε επί σκλαβιάς 400 χρόνων. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί εκεί. Εσείς τι νομίζετε δηλαδή, 400 χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους, τα έγγραφά μας απάνω είχαν τον Χριστό και την Παναγία και τον Σταυρό. Τι είχαν απάνω. Τα διαβολικά σύμβολα. Τα ειδωλατρικά σύμβολα. Του μονομεχανισμού και τη άμα των αναθρήσκων, των Τούρκων. Τα χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες, η πολιτεία. Που είμαστε σκλάβοι. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και θα χρησιμοποιούσε. Ήταν κάτι κοινωνικό, κάτι το οποίο δεν είχε να κάνει με τη σωτηρία της ψυχής σου. Εάν όμως ερχόταν τώρα σε αυτόν που χρησιμοποιούσε τα έγγραφα αυτά και ήταν και δούλοι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ήταν δούλος σε έναν Τούρκο, τον υπηρετούσε και έκανε τα θελήματά του. Εάν όμως ερχόταν στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, σε οποιονδήποτε άλλο σκλάβο και του έλεγε, ξέρεις κάτι, για να σε έχω εδώ και να σε ταΐζω, ή για να σε έχω στην επιχείρηση αυτή ή και στη δουλειά εκείνη ή να μην κλπ, να μην σε σκοτώσω κλπ, πρέπει να προσκυνήσεις τον Αλλάχ ή τον Μωάμεθ ή να αρνηθείς τον Χριστό. Εκεί τι έλεγε ο Χριστιανός ο πραγματικός. Όχι. Εάν έλεγε ναι, αρνιόταν την πίστη του. Ήταν απλά τα πράγματα. Δεν αρνιόταν την πίστη του με το έγγραφο που κουβαλούσε. Τα λάβατε. Ή πάμε ακόμα πιο παλαιότερα. Πάμε στην εποχή του Φαραώ. Με τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ο αγαπημένος γιος του Ιακώβ. Ήταν το παιδί του Θεού. Ήταν τύπος του Χριστού. Ο Ιωσήφ ήταν τύπος του Χριστού. Γι' αυτό και γιορτάζουμε τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα κλπ. Έγινε Φαραώ στη θέση του Φαραώ, αντιβασιλέας. Πώς ζούσε ο Ιωσήφ. Μέσα στα είδωλα. Μέσα στους ψεύτικους θεούς. Μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Χρησιμοποιούσε τα εμβλήματα του Φαραώ. Φορούσε τα εμβλήματα του Φαραώ. Φορούσε τους θεούς του Φαραώ. Τον ουράνο, τον σκύλο κλπ. Είχε τα εμβλήματα κλπ. Ήταν μέσα στο παλάτι που ήταν όλα τα δαιμόνια και όλη η ιδωλατρία κλπ. Είπε ποτέ, του άλλαξε το όνομα, τον έβγαλε με Θεό, με όνομα ιδωλολάτρη Θεού. Είπε τίποτα Ιωσήφ, είπε, τι είναι αυτό, εγώ δεν δέχομαι να πάρω το όνομα ενός ιδωλολάτρη Θεού, ενός ψεύτικου Θεού. Το ίδιο και ο Δανίλη. Τον λέγανε Βαρτάσα τον Δανίλη. Βαρτάσα ήταν θεός των Βαβυλωνίων. Είπε ο Δανίλη, γιατί με έβγαλε Βαρτάσα τον βασιλιά μου. Όχι. Τι προσέχανε. Τι δεν κάνανε με τίποτα. Δεν αρνιότανε την πίστη του στον αληθινό Θεό. Αυτό δεν το κάνανε με τίποτα. Ακόμη και να πεθαίνανε. Όλα τα άλλα δεν του ένοιαζαν. Ζούσε σε ειδωλατρικό περιβάλλον αφού είσαι σκλάβος. Ήταν βασιλιάς. Φορούσε τα εμβλήματα, τα ειδωλατρικά, ήταν αντιβασιλείας. Τι να κάνει, αυτό ήτανε. Δεν τα πίστευε όμως, δεν τα προσκυνούσε ως αληθινά. Ομολογούσε την πίστη. Εγώ έλεγε, εγώ πιστεύω στον αληθινό Θεό. Το έλεγε, το ομολογούσε. Δεν το έκρυβε. Ομολογούσε λοιπόν την πίστη στον αληθινό Θεό και άσχετα αν χρησιμοποιούσε σαν σύμβολα κλπ. Το ίδιο και στη σκλαβιά της Τουρκίας. Το ίδιο και σήμερα. Ζούμε σε ένα αντίχριστο κράτος. Τα εμβλήματα, τα σύμβολα είναι όλα αντίχριστα. Αφού είναι αντίχριστοι, δεν περιμένετε χριστιανικά σύμβολα. Εδώ καταργούν εικόνες, καταργήσανε το ένα, καταργήσανε το άλλο, καταργήσανε τη θρησκεία, καταργήσανε το θρήσκευμα, καταργήσανε τα πάντα. Περιμένετε τώρα να σας βάλουν ορθόδοξα πράγματα και μηνύματα και σύμβολα. Αστεία πράγματα. Αν λοιπόν από εδώ και πέρα θα είναι όλα αντίχριστα και διαβολικά.
και τα σύμβολα και τα εμβλήματα και τα πάντα. Μας νοιάζει! Και δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει, ναι, μας πονάει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έχει σχέση αυτό με τη σωτηρία μας? Όχι. Είμαστε σκλάβοι. Σκλάβοι είμαστε. Όπως ήταν σκλάβοι οι Έλληνες στους Τούρκους. Όπως ήταν σκλάβοι οι Ιωσήφ στον Παρό. Όπως ήταν σκλάβοι ο Δανείος στον Αβουκοντονόσορα. Έτσι και εμείς σήμερα είμαστε σκλάβοι του Αντικρίστου. Τι κάνουμε λοιπόν? Χρησιμοποιούμε τα πάντα στο αντίκριστο αυτοκράτος του Αντικρίστου. Τα πάντα. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Αφού είμαστε σκλάβοι και δεν περνάει τίποτα το χέρι μας. Τι δεν κάνουμε? Δεν ανοούμε στον Χριστό. Μπράβο. Ή δεν προσκυνάμε τον Αντίχριστο. Αυτό με τίποτα. Εάν τώρα έρθουν και μας πούν ότι αυτή η κάρτα, αυτό το διαβατήριο, αυτή η ταυτότητα, αυτό κλπ. Για να έχεις αυτό θα πρέπει να αρνηθείς στον Χριστό, εκεί λέμε σας το χαρίζομαι και δεν θέλουμε τίποτα. Όσο λοιπόν δεν σας λένε πάρτε αυτό αλλά αρνηθείτε τον Χριστό ή προσκυνήστε τον Αντίχριστό μας, δεν μας νοιάζει τίποτα. Χρησιμοποιούμε τα πάντα πλέον, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι, ήταν, ό,τι αγώνα ήταν να τον κάνουμε, τον κάναμε. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Τώρα πλέον τα πράγματα φτάσανε στο τέλος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Άρα πλέον τώρα είμαστε σκλάβοι. Και υπακούμε στις εντολές των σκλάβων μας. Τι δεν θα κάνουμε σε καμία περίπτωση? Άρνηση της πίστεώς μας, του Χριστού μας. Προσκύνηση στον Αντιχρίστου. Για ερώτηση πάνω σε αυτό. Αμέσως. Βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας. Έτσι. Γιατί θα υπάρξει, υπάρχει και θα υπάρξει κομμένα έτρηση κι εσύ. Τα πάντα χρησιμοποιούμε. Εάν δεν μας ζητηθεί, δεν μας ζητούν αυτά δύο πράγματα. Άρνηση του Χριστού της πίστεώς μας, σύνταξη με τον Αντίχριστο και προσκύνηση του Αντιχρίστου. Όλα τα άλλα, εάν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, δεν τα χρησιμοποιούμε. Ή εκείνο που πρέπει να προσέξετε να μην κάνετε, όχι επειδή είναι σφράγισμα, ούτε προσφράγισμα, ούτε αραβώνας, είναι να μην πάρετε τίποτα πάνω σας. Όχι γιατί θα αρνηθείτε ή θα σφραγιστείτε, θα πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις αυτές. Αλλά επειδή τα τσιπ, η τεχνολογία έχει φτάσει σε πολύ υψηλή, υψηλά μέτρα κλπ. Και μπορούν να σας κάνουν να σας επηρεάζουν σε πολλά και διάφορα πράγματα. Έτσι και να σας κάνουν να κλέβετε, να σκοτώνετε, να λέτε ψέματα, να σας τρελάνουν κλπ. Γι' αυτό μόνο τον λόγο, έτσι. Και για να μην σας παρακολουθούν και γιατί μετά μπορούν να σας βρίσκουν και σας εντοπίσουν οπουδήποτε πάτε. Λοιπόν, να κάνουμε την λύση της σημερινής και όσοι θέλετε μετά, εγώ θα είμαι εδώ να συνεχίσουμε. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώστον αγαθέτας πληθάσιμο. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μιλούς. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μου το σοδόρις. Ναι, Κύριε Βασιλέ, δώρισέ μου του ουράν τα μαρτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, άλλων γαρεκτός σου βοηθών, κρύψε σύνου και κόμε. Κύριε των δυναμεών, ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε σήμερα εδώ στην ευλογημένη αυτή σύναξη. Ναι, όποιος θέλει να αφήσει κάποιο τηλέφωνο για την επόμενη σύναξη, ευχαριστώ να το αφήσει εδώ πέρα. Εάν κάποιος θέλει να συνεχίσουμε, εγώ θα μείνω, έτσι. Και δημόσια και ιδιωτικά για όσους θέλουν να μιλήσουμε και να συζητήσουμε μαζί κάποια πράγματα. Πείτε αυτό που θέλετε να πείτε.